κλοπή και στον Αξέν. Ο άλλος πάει να αφήσει τα κλειδιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε έτσι. Τρόικα, εδώ μαζί σας. Μάριος Ασλαμάς. Ο Σονούπο κοντά σας, όπως λέτε εσείς μορφωμένοι. Χρήστατος Τσαλτίδης, Σωτήρη Δασκαλάκης και Παναγιώτης Παπαδόπουλος θα σας κάνουν παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στους 107,4 στο λίμπερο της καρδιάς σας. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και ίσως για όλο το 2ωρο θα είναι τα μηνύματα. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Ό,τι εντάξει, πλάκα κάνω, δεύτερη ώρα, πάντα βάζω, βγάζουμε γραμμούλες. Δεν ξέρω θέατρα, συναυλίες και τα λοιπά, θα έρθει τώρα μάλιστα να πει τι δίνουμε και τι δίνουμε. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε 6 στην παρέα. Όχι μόνο εδώ πέρα η παραγωγή και οι χολίδες, αλλά και ο Μαργαριτόπουλος και η Dialog. Μαργαριτόπουλος, ασφάλειες. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο. Στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ναι, άρα ρε, παπ, πού το βρίσκουμε το Μαργαριτόπουλο? Ορίστε κυριούλη. Στο margaritopoulos.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας, νέο τηλέφωνο επικοινωνίας, 2310-911-701. Μάθετε και αυτό ότι για ασφάλεια υγείας στο Μαργαριτόπουλο, νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο. Τσάμπα πράγμα δηλαδή, το άτομο. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και αποκλειστική... νοσοκόμα. Μαζί μας έχουμε και την Dialog. Ευχαριστούμε τον Καρατόπουλο που μας συντροφεύει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την Dialog, ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια? Μιλάς και διαβάζεις άπτιστα γερμανικά? Αν κατέχεις όλα αυτά τα παραπάνω, τι προσφέρει η Dialog? Πρώτον, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Δεύτερον, επιπλέον προνόμια. Τρίτον, πληρωμένες διακοπές. Τέταρτον, ρεπό σε αργίες. Να η Δευτέρα που έρχεται, 25 Μαρτίου, ρεπό θα έχεις. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Και τελευταίο και το πιο δυνατό ίσως, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Τι άλλο θέλεις? Περισσότερα στο dialog.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα κάνω μια αναφορά στους αριέμ, οπότε πάρτε να έχετε ένα ωραίο όμορφο κομματάκι, τρυφερό, 14.90 αυτό, το θυμάσαι? Φάια, το θυμάσαι? Τώρα που το ακούσεις θα καταλάβεις. Το θυμάσαι? Πάρτε να το έχετε και σε λίγο θα σας πούμε και τι δίνουμε. Τι να το αναφέρουμε ή όχι? Καταρχάς, καλημέρα από στον Νίκη. Καλημέρα από στον Νίκη. Όλη εβδομάδα πάει έτσι. Καλημέρα από στον Νίκη, καλημέρα μας ακουσέτε. Αδέρφια, να είστε καλά, να βάλουμε λίγο το Matic. Παιδιά, sorry για την καθυστέρηση, απλά είχε ομίχλη. Γι' αυτό. Έχει ομίχλη απίστευτη. Έχει, πρέπει να έχει πολύ πράγμα εκεί, ε! Φίλε, πριν μια ώρα ήταν μια χαρά, τώρα βγήκε. Ανατολικά ήμασταν κούκλα, τώρα έρχεται προς τα ανατολικά. Επικοινωνήστε εσείς, Παναγιώτη, να σε λέω, σε παρακαλώ, μπορείς. Όσοι μπορείτε, από τα δυτικά, επικοινωνείτε μαζί μας. Ένα μόνο. Ένα μόνο. Ωραία, ωραία. Είναι σήμερα και η πανσέληση των σκουλικιών. Πάμε θέματα στα γρήγορα, τα έχουμε αφήσει. Σωτήρη, αν μπορείς το κομμάτι να τελειώνει αυτό, κλείσε λίγο το κομμάτι. Κλείσε το κομμάτι. Πάμε λίγο χωρίς μουσική. Ανοίξε το άλλο με την ησυχία έτοιμο. Λοιπόν, καλημέρα από τον Νίκη μου, καλημέρα μας ακούσε έτοιμο. Να είστε καλά. Εδώ ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος με πουκάμισο Ραφ Λόρεν βγαλμένο από τα παλιά καλά 90's. Σήμερα. Ο Παπαδόπουλος, αν φορούσε και τα Timberland, τα μπισκότα, τα μποτάκια, είναι σαν το Παπακαλιάτη στους 10 μικρούς μίτσους. Κανονικά, τότε. Σαν το Παπακαλιάτη εκεί. Λαζόπουλε, κλείστο. Λαζόπουλε, κλείστο. Ναι. Σε είδα 7 λεπτά, πιο κρυάδα δεν υπάρχει, άστο. Ναι. Όπως είναι κλείστο, προσπάθησα να γελάσω, δεν τέλος. Τέλος. Λάκι κλείστο. Καλός Άγιος, σε γνωρίσαμε κιόλας και έχεις κάνει και πολλά για μας, μαρμίτα, μας έχεις βάλει 30 βιντεάκια. Κλείστο, άστο. Μια κρυάδα και μισή. Κλείστο. Κλείστο. Sorry. Δηλαδή, ό,τι είχα ακούσει για την προηγούμενη φορά, λέω ας δω 7-8 λεπτά. Προσπάθησα να γελάσω, δεν γέλασε. Πάει αυτό, φύγαμε. Λοιπόν, όποιος μας ακούει δυτικά να μας ενημερώσει τι γίνεται εκεί με την ομίχλη, κέντρο και ανατολικά, τεράστιο πρόβλημα. Είδα ποδηλάτη στα 20 μέτρα. Προσοχή, προσοχή. Φύγαμε. Απόψε είναι η πανσέληνος των σκουλικιών. Έχω γίνει 29 ετών. Για την ακρίβεια, 29 μισό. Το ακούω πρώτη φορά. Μου το είπε γειτόνισσα. Σήμερα λέει όσοι είναι τυχεροί θα δούνε την πανσέληνο των σκουλικιών. Το ακούω πρώτη φορά. Είναι λέει απίστευτο φαινόμενο. Πραγματικά αξίζει. Φύγαμε. Διαγωνισμούς δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα να βάλουμε. Άρης ΠΑΟΚ λέει ο άλλος. Με Opticon Express δίνουμε μόνο ένα εισιτήριο, ναι, για τη ματσάρα Άρης ΠΑΟΚ στην Καλαθόσφαιρα. Άρης ΠΑΟΚ στην Καλαθόσφαιρα, ματσάρα, Σάββατο απόγευμα. Παναγιώτη, ξέρουμε ώρα? Δεν ξέρω ώρα. Όχι, θα βάλω Σάββατο απόγευμα. Θα βάλω και ένα quiz μετά. Μαζί μας έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Κράτα θέματα για αύριο. Αύριο θα έρθω γυμνός, να ξέρεις. Mm. Σήμερα με το ζόρι τα καλά, το κρατάω για αύριο. Δεν είχα τίποτα. Άμα θες, το λέω. Για μας το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είχα τίποτα. Σήμερα τα έβγαλα σε 6 ξημερώματα και σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει χρόνια. Ναι.
με τον Πάκου Πρωταθλητή. Όχι, μια χαρά βγαίνει. Μια χαρά βγαίνει. Από τον Πάρτε με τον Πάκου Πρωταθλητή, πού να βγει. Λοιπόν, σε μια πόλη που έχει μάθει το κακό κτλ. Παρουσιάζουμε Σωτήρη Δασκαλάκη για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτη. Συγγνώμη, είναι μαζί μα. Και ρωτάω τον Σωτήρη Δασκαλάκη να μου πει ποιο είναι αυτό. Α, το δύο άλλο από την άλλη. Άστο. Άστο, εσύ το βρει, άστο. Άστο, δεν πειράζει. Άστο, μιλάμε για. Άστο. Χάρης από το Λαγκαδά, ορίστε. 6 η ώρα είναι. Μόνος τα λέει, μόνος τα ακούει. Ο Χάρης Αριανός από το Λαγκαδά, λατρεμένος Χάρης, από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Ο Χάρης τον βάζω στους 120 πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. 6 η ώρα είναι. 6, ή και να το λέει. Μιλάμε τώρα για την Πανσέλινο. Πανσέλινο 6 η ώρα. Όχι για το Μάτζελα Λαμάρε. Τι του γανίζει, ρε, ώρες δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό. 6 ώρα και το μάτσε εννοεί ο άνθρωπο. Δεν κάνω πλάκα. Επειδή τελευταία ρώτησα. Πήγε το μυαλό σου Πανσέλινο. 6 ώρα θα πρέπει να έχει Πανσέλινο, ρε Σλαμά. Sorry. Μα γι' αυτό το είδε. Μα τι μα γι' αυτό, τι μα γι' αυτό. Δηλαδή, εφηδιάστηκα. Μ' αρέσει που το λε και λε. Sorry, 6 ώρα και εφηδιάστηκα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Επειδή τελευταία δύο ρώτησα τι είναι η Πανσέλινο των Σκουλικιών. Πάει αυτό. Λοιπόν, Σωτήρη, καλημέρα είπαμε. Επικοινωνία μαζί μας. SMS-ική προς το παρόν. Περίμενε λίγο. Αυτή που στο είπε. Γειτόνισσα, πάμε. Γειτόνισσα. Επόμενο θεματάκι, Παναγιώτη. Εσύ μην κάνουμε. Κάτσε τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, ή αν θες μίλα μόνος σου. Ναι. Όχι, ρωτάω. Πάμε. Διευκρίνεις κάποια πράγματα. Ρώτησε τι είναι αυτό. Τι, αγόρι μου. Ναι. Τι τώρα. Στο είπε, δηλαδή έτσι. Τώρα έφτασε. Πανσέλης των Σκουλικιών. Μου λέει Μάριε σήμερα, αν είμαστε τυχεροί. Καίγομαι σου. Λέω, α, καίγομαι. Μου λέει πε το θέμα. Ξέρω ότι. Και δεν ρώτησε εσύ, έφυγε δηλαδή. Ρε αγόρι μου, δε τι ώρα έφτασα τώρα. Δε τι ώρα είμαι. Καλά, εντάξει, θα μας πει ο κόσμος. Πάθαμε ζημιά σου. Λέω, ήταν, γι' αυτό. Ναι. Ήταν άμυνο εδώ πέρα 10 παρα 10 σου λέω. Εντάξει, okay, πάμε. Τι άλλο να σου πω. Ωραία. Δεν έχω ιδέα, τώρα το μαθαίνω. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Κομμάτι, άντε, κομμάτι. Τώρα το μαθαίνω. Άντε. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μία καλή φίλη της εκπομπής, η Γεωργία, εψέ το βράδυ, έβραζε ροβίθια. Και εγώ ακριβώς, ναι, ρε φίλε. Σωτήρι, σου αρέσουνε. Αχαμένα. Τα συχαίνε. Μπράβο, μπράβο, ρε Σωτήρι. Τρία στα τρία. Είστε η συντροφή του ΠΑΟΚ. Όχι, καλά. Εσύ είσαι η συντροφή του Ηρακλή. Ρε βιθάρε, όμορφε λίγο. Ένα, δικαιούμαστε, ρε φίλε. Ένα πράγμα να συγχαινόμαστε. Το πράγμα είναι για 10. Παιδιά, για το εισιτήριο δεν το είπα, εξυπακούεται έτσι. FM κενό. Όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γράφει Άρη. Και το αποστέλει στο 54-526 για το εισιτήριο για το μπάσκετ. Έτσι. Εσένα για ποιο λόγο δεν σ' αρέσει το ωραίο βίτι. Μόνο που τα μυρίζω, τρελαίνομαι. Έχει δοκιμάσει όμως. Για να μην σε, όχι. Για να μην σε κουράζω. Α, έτσι. Όταν δεν δοκιμάζει ο Παπαδόπουλος, καλά ρε παιδιά. Δεν δοκιμάζει και δεν του αρέσει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε ναι. Εγώ ποτέ στη ζωή μου, να ξέρεις. Η συγχωρεμένη μάνα μου πρέπει ρε βίτια να μαγείρεψε τρεις φορές στη ζωή της, επειδή εγώ δεν έτρωγα. Mm. Και όταν έκανε εκεί, έκανε κάτι άλλο για μένα. Ναι. Ήμουν, θυμάμαι, στο δημοτικό. Εμένα έκανε πολλές φορές, αλλά έτρωγα φοφίκο. Πρέπει να είμαι τρίτη δημοτικού. Oh. Έχω το σχολείο το απόγευμα. Κλειδώνω την πόρτα του δωματίου μου. Σκεπάζω και την κλειδαρότρυπα. Ναι. Την κλείνω. Και βγήκα 5 λεπτά πριν φύγω για το σχολείο. Για να μην μυρίσω. Ναι. Αλήθεια, το έκανες αυτό. Μπράβο. Όμως. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Τι μου αρέσει πολύ. Τι. Το χούμους. Ρέκτους. Το χούμους μου αρέσει πολύ. Τι είναι αυτό, που είναι στην ουσία αληφή, σαλάτ αληφή από ρεβίθια. Αυτή είναι η ρόδ. Μ' αρέσει πολύ. Όχι. Μπες, τη σάμου. Τη σάμου, μπες. Α, τη άμου. Τη ερήμου. Λοιπόν, ναι. Τι έκανε η Γεωργία. Για πες μας. Βράζει χθες για να τα κάνει σε στυλ σαλάτα. Αυτό θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Με κρεμμυδάκι, πιπεριά, κόκκινη κτλ. Τρώει ό,τι τρώει. Σήμερα το πρωί σηκώνεται για πρωινό. Βράζει το γάλα της. Το βάζει σε μπολ. Σωτήρι. Και πάει να βάλει τα κορνφλέικς της. Τα ολικής, γιατί κάνει η κοπέλα, κάνει η εκτροφή. Και διαπιστώνει τι, Σωτήρι. Μυρίζει. Ότι έχουν τελειώσει τα κορνφλέικς. Και τι κάνει. Ρίχνει 5 κουταλιές ρεβίθια. Ρεβίθια. Με τι τα φάγει τα ρεβίθια. Στο γάλα μέσα. Στο γάλα. Αυτό το πράγμα είναι. Θέλει να αυτοκτονήσει η κοπέλα. Τι θέλει να δώσει τέλος. Την οποία παρολίγο θες να την γνώριζες. Να τη ζώσουμε. Σαν το... Έφυγες παρολίγο να την γνώριζες. Αχ, ρε γάμο. Να τη ζώσουμε όπως την ώρα βαλσάμι βουτσάς που θα πέφτω το τότε και στο τρένο. Στο τρένο το θυμάμαι. Λοιπόν, θα το κάνεις εσύ. Τρελός είσαι, ρε. Ο ΠΑΟΚ
Τρία συνεχόμενα χρόνια double. Ναι, θα το πάρουμε του άλλου. Δεν φάω κορφλέξ με ερευνήθεια, ούτε όχι. Λες βλακίες. Το ένα το έχουμε πάρει πέρυσι, δεύτερο που παίρνουμε φέτος. Κατάλαβε τι γίνεται. Σου έλεγε κάποιο. Τρως σήμερα το πρωί. Όχι, ένα ρε, μεγάλο μπολ. Όχι, ρε, δεν τρώω, ρε. Όχι, ρε, θυσία. Και ο ΠΑΟΚ τα δεν επόμενα τρία χρόνια θα τα παίρνει τον double. Θα τα πάρει του άλλου. Καλά. Όνταξη. Εσύ, αν είναι να κερδίζει ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ μια φορά στα 10 χρόνια. Ναι. Θα το κάνει. Όχι. Όχι, ε. Αν να πάρει. Μια χαρά ρεκόρ έχω, ρε φίλε. Εντάξει, θα κάνω. Ναι, σωστά, ναι. Δεν έχω και. Ναι. Χρόνια, πώς... Λοιπόν, το σχολιάζει όποιο θέλει. Το σχολιάζει όποιο θέλει. Σημειώνω πέρα για τον Άρη το μάτς. Έβαλε δηλαδή μέσα στο γάλα τα ρεβίθια. Δεν είχε κορνφλέξ. Ναι, και τι έβαλε. Και ό,τι ρεβίθι ναι. Περίσεψε από τη βραδιά. Ναι. Ναι. Τώρα αλήθεια, λες το κάνω. Έβγαλε την ακτή περιέχτα και έβαλα μέσα τα ρεβίθια. Ναι. Τι γεύση είχε αυτό. Και έκανε πρωινό. Δεν έφαγα εγώ ρε Παπαδόπουλο. Μήπω ρώτησε, ρε φίλε, αφού σου το έκανε. Τι να ρω, να περιγράψει τη γεύση. Μήπω σου είπε, ρε. Γάλα με ρεβίθι. Γάλα με ρεβίθι. Όχι ο Ροβίδη του Εργοτέλη που ήταν στο Μόφι χρόνια, ναι. Το παιδί. Και σκόρε στο κύπελο αντίον το πέναντι αντίον του Όφι. Ρεβίθι. Το χούμου μου αρέσει πάντω. Το χούμου είναι άλλο. Ξέρω πολλά άτομα. Χούμου έχει δηλαδή και στο τέτοιο. Χούμου στην έρε, παιδί μου. Φαντάσου την ταραμοσαλάτα. Αλλά με ρεβίθια. Με ρεβίθια, μάλιστα. Και αυτή που έφαγα στο Καστελόριζο, στο ταβερνάκι, στο οποίο γυρίστηκε η ταινία. Mm. Στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, όπου γυρίστηκε η ιταλική παραγωγή με την Βάνα Μπάρμπα. Με τίτλο ναι. Μεντιτερανέο. Ακριβώς. Σωτήρη, δύο έφαγα. Δύο πιάτα. Ναι. Μου λέει φάει από μένα, φίλε χούμους. Λέω ρε τώρα μη σου κάνεις. Λέω σίγουρα. Θα στο κεράσω, λέει. Αν δεν σου αρέσει, θα στο κεράσω. Χούμους ρέκτο. Παναγιώτη, δεύτερο πήρα. Ναι. Απίστευτο. Αλυφή κρέμα πανάλαφρο. Μήπως αλλοιώνει τη γεύση με κάτι πιο άλλο υλικό που βάζω. Ρε, βάζει μέσα και λίγο σκορδάκι. Δηλαδή είναι... Ναι, βάζει δύο-τρία πράγματα. Ναι. Ναι. Και το κάνει αλυφή κρέμα. Αλυφή, ναι. Δηλαδή πιστεύω θα σου αρέσει. Αλήθεια λες. Τρελάθηκα. Σε τι παραπέμπει η γεύση. Σε σαλάτα. Κάτι ουδέτερο μουντό. Μία μουντή γεύση. Ναι. Μουντή γεύση. Ούτε το καυτέρο, α πούμε, τη τυροκαυτέρα. Όχι, ούτε... τίποτα, τίποτα, όχι. Πανάλαφρο, όχι καμία σχέση. Άστο. Δεν το πολύ καυτά εγώ δεν μπορώ. Δεν κάνει κιόλα. Ναι. Πλέον δεν κάνει. Ρώσικη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αρκεί να είναι καλή ρώσικη. Ε. Ναι. Κάτασπρη, καλή ρώσικη. Ναι. Μ' αρέσει η ρώσικη. Ναι. Και με την τζαμουσαλάτα μου αρέσει με μαγιονέζα, η πολύ ανοιχτή. Μου αρέσει και η παραδοσιακή, η σπιτική, η χωριάτικη που λέμε. Ναι. Η σκούρη. Ναι. Εντάξει, βλέπε Κρόνος. Ναι. Αλλά δεν. Εντάξει. Χούμους πιστεύω θα σου αρέσει. Έχει δηλαδή σε μαγαζιά χούμους, μπορεί να ζητήσει χούμους. Δεν έχουν όλοι. Ναι. Πιστεύω ότι έχουν. Όπως, είναι όπως η Αθερίνα που ψάχνει να βρει Αθερίνα και δεν πιστεύω ξεχνά. Τα 7 στα 10 έχουν. Ναι. Τα 7 στα 10. Χούμους, μάλιστα. Έχεις ποτέ δεν έχει παραγγείλει χούμους έξω. Πόσες φορές έχουμε πάει για φαγητό. 50, 100, 80 φορές έχουμε πάει, ποτέ. Καλά, τώρα εκεί σε εσά, όταν ήμουν παρέα με άτομα τα οποία ξέρω ότι κινούνται, ο βασικός του άξονα είναι 1, 2, 3 πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι που σου αρέσει να δει, δεν σου λέει κανεί τίποτα. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Αυτά από την Γεωργία, ναι. Γάλα Georgia. Με ρεβίθια, όταν συνειδητοποίησε ότι τις τελείωσαν. Οπότε τι θέλουμε, τι και να το σχολιάσετε, ναι. Αν έχεις κάνει εσύ που ακούς, έχεις κάνει κάτι ανάλογο. Αν έχεις κάνει κάτι ανάλογο, εσύ που ακούς. Να μην είναι με ρεβίθια, να μην είναι κάτι άλλο. Μπορεί να κάνεις κάτι ένα. Συνειδητοποιήσω ότι άμα ανέβαλα γάλα στο μπολ, δεν έχω, άμα δεν έχω μου τελείωσει τα κορφλέικς. Τα all brand, ξέρω οτιδήποτε. Έτσι. Και έχεις βάλει μέσα. Συμβιβάστηκες, έβαλες κάτι άλλο. Ένα γνωστός μου έτρωγε πάπρικα με καρπούζι. Τι έχω βάλει, εγώ ξέρεις. Τι. Τραγικό αυτό που είπες, με βλακία, σε χλαμάρες. Όχι, αλήθεια σου. Καρπούζι το τρώω με πολλά πράγματα. Εγώ καμιά φορά έπαιρνα λάκτα και τα τρώω μαζί με τα γαριδάκια και τα λότο. Αλλά τα λότο τα άφηνα μισή ώρα, μία ώρα έτσι να κάνω. Ναι. Σωτήρη Δασκαλάκης με σοκάρι, τι. Αυτό το κάνουν λέει πάρα πολύ. Σοκάρο. Αλμυρό με γλυκό. Ναι. Το γαριδάκι με τη σοκολάτα. Δεν το έκανα συνέχεια, αλλά έτσι για γεύση, επειδή είμαστε για μια-δυο φορές να το έχω κάνει. Ναι. Σοκολάτα με τέτοιο, με φωθήκο και με πατατάκια. Όχι πατατάκια. Γαριδάκια και με τα κίτρινα, τα λότο σου λέω. Τα χρυσό γαριδάκια. Όχι, το παλιό, όχι. Ναι. Γαριδάκια, κατάλαβα τι λες. Όχι. Με λάκτα σοκολάτα. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Λάθος. Ωραία. Λάθος σου λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης και υποστηρίζει ότι το έχουν κάνει πολλοί. Όπως εγώ. Να δω. Ναι, δύο άτομα είστε. Για δες τώρα που θα βγουν στον αέρα, δεις τι έχει να γίνει. Στους τρεις ή δύο. Για να την παρελείς, για να την τζαλτίβει. Τότε που έτρωγε τους γύρους, κατασπάραζε, για ρώτα τον. Να ακούσω αν έχετε φάει γαριδάκι λότο, λότο. Με λάκτα. Ή ρε παιδί μου κάτι παραπλήσιο αλμυρό, τέτοιο στυλ σνακάκι. Με αυτό, δεν λέγεται σνακ, λέγεται αυτό. Σνακ δεν λέγεται αυτό. Ποιο. Και αυτό λέγεται σνακ, σνακ. Κάτι αλμυρό ρε παιδί μου, που φάει κάποιο φοφίκο. Φίλε. Κάποια άλλα γαριδάκια. Όχι άλλα. Δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου απ' έξω, δεν έχω αρέσει ποτέ τέτοιο πατατάκια.
Ε. Ποτέ, ποτέ. Προχθές πήρα. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αγοράσει. Μόνο να πάω σε κάποιο μαγαζί, παιδί μου, στο μπάρι, αυτό το στυλ. Αν θα πάρω, θα πάρω μόνο γαριδάκια, Μάριο. Α, παίρνεις εσύ μόνο γαριδάκια. Ναι, και τα οποία τα αφήνω κιόλας μισή ώρα να κάνω. Εγώ τα λατρεύω. Τα λατρεύω. Τα λατρεύω. Να πούμε λίγο για ΕΨΕ ότι χρωστάμε τις δύο απαντήσεις. Οι νικητές ήταν για τα γλυφιτζούρια, επειδή φύγαμε αρονάρων και το παρατήρησε ακροατής μετά στο τηλέφωνο και είχε δίκιο. Απαντήσαν τέσσερα άτομα σωστά. Βγάλαμε έναν νικητή, δεν θυμάμαι και ποιος είναι. Ο Γιάστο, νομίζω. Α, μπράβο. Νομίζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, κλήρωση κάναμε. Τι άλλη απάντηση χρωστάμε? Χρωστάμε για το κομμάτι που το Whisky in the Jar. Μας έστειλε ο Ιταλός που λέει. Με χαρακτήρισε μπαγλαμά, ασλαμά, τον θυλίζει είναι. Δεν τον θυλίζει. Είναι παραδοσιακό Ιρλανδέζικο του 1800 τόσο. Νομίζω ότι πρώτοι το παίξανε, το διασκεύασαν μια folk μπάντα, Irish folk μπάντα, μετά το κάνανε θυλίζει. Δεν είναι κανένα συγκροτήματος. Είναι παραδοσιακό Ιρλανδικό. Και η άλλη απάντηση που χρωστάμε για τον Ντάνιελ Λάρσον, αν φας, ειδικά όταν υδρώνει και αναψοκοκκινίζει, φυσικά ίδιος με Κωστή Ραπτόπουλο, απλά στο όχι στρογγύλο πρόσωπο. Αυτά, πηγαίνουμε στο πρώτο break, επιστρέφουμε με κομματάρα, και γάλα. Μπαίνουμε με κομματάρα, ίσως με κάποια θέματα ακόμη. Σχολιάζεις τα ρεβίθια της Γεωργίας στο μπολ με το γάλα. Πρώτος Άκης Λόγλου, πρώτα τον. Άκη! Μετά, στο διάλειμμα. Μπορεί να έχει το άρθρο να ρωτήσουμε. Λοιπόν, η Πανσέλινος των Σκουλικιών σήμερα, αν γνωρίζει κάποιο τι είναι, τον Άκη τον Σακισλόγλου, τον θυμήθηκα το πρωί του Σαββάτου και ήθελα να του στείλω μήνυμα, αλλά δεν προλάβαινα γιατί η ζωή μου έχει μυστήρια. Γιατί Άκη συνειδητοποίησα. Κλείσε το χαλί μας, Νίκο Σωτήρη, κλείσε το λίγο. Πόσο τεράστιο κομμάτι είναι από τα πιο ωραία στον κόσμο. Ξέρεις ποιο? Εικόνα του χειμώνα. Έχει να κάνει με καλοκαίρι. Ελληνικό. Όχι, του Γιάννη του Μίτση το λατρεύω. Καλώς του είναι. Γιώργου του Σαρή. Ποιο? Και απόψε πάλι θα σε παντού, αγάπη του καλοκαιριού. Σε θυμήθηκα στην εκπομπάρα Χάρη Νεφωνίας, στην Βουλή TV, όπου ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε καλεσμένο τον Γιώργο του Σαρή. Και θυμήθηκα Άκη Σακισλόγλου. Ένας βελτιωμένος καλλιέργης, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δερμήτερη. Νομίζω θα είναι... Νιώθω και λίγο άσχημα να υποκληθώ πάλι στο Τύρι Δασκαλάκη. Δεν θελάστε. Έχω βαρεθεί. Του έδειξα δύο φωτογραφίες βετεράνου του Ολυμπιακού ξένου σήμερα από δεκαετία του 80. Και κοιτάει ο Παναγιώτης, είπε για Τζόγλου, είπε Καστρινάκη, είπε Δωμάζο, λέω του Ολυμπιακού. Λέω, αν μπερδεύτηκα ξανά. Ο Σωτήρης το βρήκε. Απλά δεν είπε το όνομα, λέει κάτι με Εσταβίλιο. Η πλάκα είναι ότι αυτός τις δείχνει και σου λέει κάτσε να εκθέσω τους άλλους. Ναι. Αν παίρνεις εφημερίδα, πες μου ένα σλάμα ποιος είναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Δέκα ευκαιρίες να μου λέγες, δεν θα τον έβρισκα. Ναι. Τι πήγα να σου πω, ξέρεις, ότι τον ανέφερες προχθές. Τον ανέφερες Βιθέντες το μικρό, έτσι. Βιθέντε στα Βίλια. Και αυτή η φωτογραφία τώρα πάντα τραβηχτήκε. Το λιοντάρι τη Πενιαρόλ. Αυτές οι δύο είναι τωρινές. Τωρινές, ε. Αυτές είναι. Λες, εδώ πέρα. Αυτές είναι τωρινές, όχι, κάπου εκεί. Είναι στην Αυστραλία που έχει σπίτι, κάπου εκεί. Φίλε, θα το γνώριζες. Όχι. Θα το πεις. Εγώ νομίζω ότι ο Πιλάβιος είναι. Δεν είναι σαν καθηγητή, θεωρητικό, σαν μαθηματικό. Απειθήτα, απειθήτα. Ναι. Φωτογραφιάρα αυτή, ψάξου, ε. Δε στο αστυνομικό. Αυτή πρέπει πίσοντες. Να είναι φωτογραφία ο Μάρης στην Πάτρα. Τον αστυνομικό πιστόλιδες. Πιστόλιδες αστυνομικό. Όχι, Πάτρα. Χωρίς κουλουάρ. Αυτό έτσι Πάτρα. Εμένα μου μυρίζει αυτό λεωφόρο, Αθήνα. Λεωφόρο. Μου μυρίζει ή λεωφόρος. Ωραία, και λεωφόρος, ναι. Αθήνα. Ναι. Τέλος πάντων. Που τραβάει την Fiat. Ναι. Fiat A6. Πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός Fiat. Ναι. 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 Και στα παιχνίδια με Αμβούργο και με Έστερ. Ναι. Πήρε δύο πρωταθλήματα. 82-83. Τέσσερα πήρε ο Ολυμπιακός. Απίστευτο πάλι. Από Σταβίγιο. Ναι. Απίστευτο πάλι το ψεσινό φως, το ένθετό του, δεν υπάρχει. Με αφιέρωμα στο 1970 θα δείξω στον Παναγιώτη δύο φωτογραφίες. Για να δω. Και νομίζω θα συμφωνήσει ότι. Τρεις μάλλον. Μάλλον τρεις θα δείξω. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν πρέπει να έχει άσχημη φανελή δεκαετία του 70 ο σύλλογος, ε. Όλοι έχουν φανελάρες. Όλοι. Όσοι είδανε προχθές το ατρόμητο ΣΑΕΚ, Σωτήρη το είδες, ρετρό, Αθλητική Κυριακή. Ατρόμητο ΣΑΕΚ, λόγω του μάτς προχθές, το μητές, Μάιος, μέσα Μαΐου, 1975. Βάλε και δες. Περιγράφει Γιάννης Οικογιάννης. Κάτω τσιμέντο, ατρόμητο ΣΑΕΚ. Α, εδώ είναι αυτό. Αυτό είναι
Αυτό είναι 74-75. Αφού είναι Μάιο 75, σου λέω. Ναι, ναι. Άρα είναι σεζόν 74-75. Οι παίκτες του Ατρομήτου, δες μαλλιά. Αφιέρωμα στον Αγγελή, έχει. Περίμενε. Αγγελή και Γκαϊτατζή. Δες κάλτσα, αυτή είναι για μένα η κάλτσα. Ο Σέλτικ θυμίζει. Δηλαδή, κόντρα ρίγα να είναι η κάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή εδώ η κάλτσα με αυτή εδώ. Το ζουμίν αλλού. Χιώτη, γιατί έχει χιώτη. Έχει ρε παιδί μου και καλλιτεχνικά τη εποχή. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι δύο φανελάρες δες. Ναι. Χωρίς σήματα. Γιάννης Γούναρης, κούκλος πιτσιρικάς. Αγγελής του φεύγει από τα αριστερά. Και οι δύο, αυτή είναι η ρίγα του ΠΑΟΚ. Να τη αυτή που σου λέω, την είδες. Ναι. Η λαιμόκοψη. Α, η λαιμόκοψη. Μαύρο, γιατί, άσπρο, Νιουκάστιλ. Ναι. Αυτή πρέπει να φοράει ο ΠΑΟΚ. Θα συμφωνήσω με τον Σωτήρη. Εγώ είμαι γενικά, μου αρέσει η άσπρη κάλτσα. Γενικά, όχι στον ΠΑΟΚ, σε όλους. Θέλω άσπρο, λευκό. Ανοιχτό χρώμα τέλος πάντων. ΑΕΚ με κίτρινο, όχι με μαύρο. Άρη με κίτρινο, όχι με μαύρο. Παναθηναϊκό με άσπρο, όχι με πράσινο. Αλλά η κάλτσα του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αυτή η μαύρη. Απίστευτη φωτογραφία από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κούκλα πεντακάθαρη. Με έλεγε ρουκέτα ο Μπόμπεκ, Θανάσης Αγγελής. Ο και... ποιο γκολ μας είχε βάλει Σότο. Μπράβο. Λοιπόν, ο Μπούκοβι του έλεγε εσύ fullback, no extreme, εσύ fullback. Και σε ένα μάτς στην κριτική του στο φως, ο Σταύρος Τσόχος έγραψε επιλέξη. Ο Αγγελής με την πυραυλοκίνητη ταχύτητα. Ο αυστηρός, τονίζω, στις κριτικές του, Σταύρος Τσόχος. Τσόχος. Λοιπόν, δες τώρα τη φωτογραφία την άλλη την αρρώστια, για να τα κλείσουμε, δεν σχολιάζω. Σωτήρη, το Σταυρίδη τον είδες, ε. Το Σταυρίδη τον άρρωστο. Λοιπόν, ποιον από τους καλλιτέχνες θυμάστε εκείνης της εποχής, πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Στον κόσμο ποιο ρωτάει. Και απαντάει ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, το δεξί έμβολο του Ολυμπιακού. Ο Μητροπάνος ήταν πολύ Ολυμπιακός. Και ο ηθοποιός ο Σταυρίδης. Σε ένα μάτς στη Ριζούπολη που ήμασταν 0-0, αν θυμάμαι καλά, βάζει γκόλ ο Σιδέρης. Και μπουκάρει στο γήπεδο από την εξέδρα ο Σταυρίδης και έγινε ένα κουβάρι μαζί μας. Απίθανες στιγμές. Ναι. Αρρώστια, Σταυρίδης, ρε. Αρρώστια. Ο Μητροπάνος ήταν άρρωστος Ολυμπιακός, φίλε. Ναι. Nice. Άρρωστος. Και η φωτογραφία όλη είναι εδώ. Τι λέει για Βραζιλία εκεί πέρα. Ο Σταύρος Τσόχος τηλεφωνεί από τον Μπροσό. Ο Μπελμοντό θα προπονηθεί με τον Ολυμπιακό. Του αρέσει πολύ η Ελλάδα και θα έλθει σύντομα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Και το είπανε στον σχορεμένο, τον Θόδωρο Νικολαίδη, ότι μίλησε ο Τσόχος με τον Μπελμοντό. Του λένε αυτό. Θα μας φέρει συνέντευξη. Ναι. Και ρωτάει ο Νικολαίδης, για τον Ολυμπιακό ξέρει κάτι. Αρρώστια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φωτογραφία δεν υπάρχει. Γιώργος Κούδας στο Καραϊσκάκης. Αγκαλιά. Με Γιώργο Δελικάρη, λασπωμένη, δεν υπάρχει. Ολυμπιακός, όχι με Ριγέ, με την κόκκινη. Είναι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, αυτή την εμφάνιση, δεν την ξέρω, δεν τη θυμάμαι εγώ. Δεν τη θυμάμαι. Ολόμαυρη ο ΠΑΟΚ, με δύο φαρδιές άσπρες ρίγες στους ώμους που κατεβαίνουν μέχρι το μανίκι. Και η φανέλα κάνει V. Τη φορούσαμε σε πολλά παιχνίδια αυτή. Α, ναι. Σωτήρη, εγώ αυτήν τη φανέλα, να πω την αλήθεια, δεν την έχω στο μυαλό μου στη συνείδησή μου του ΠΑΟΚ. Η φωτογραφία είναι απίστευτη και από κάτω η εφημερίδα αναρωτιέται. Δελικάρης Κούδας. Τους φαντάζεστε μαζί στον Ολυμπιακό της δεκαετίας του 70. Ω, γιατί δεν λέει στον ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70. Άντε, από εδώ, ρε, άντε, τόση ώρα. Γιατί είχε πάει. Ναι, είχε... Γιατί είχε πάει ο Κούδας. Δεν πήγε ο Δελικάρης στον ΠΑΟΚ. Αν πήγε ο Δελικάρης στον ΠΑΟΚ, θα το λέγαμε. Δεν τίθεται θέμα. Θα το λέγαμε. Έτσι. Και εδώ η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα πια αναγκαλιάζει. Δεν την ξέρω. Του Φωτός. Εκδότρια. Την κόρη του Νικολαίδη. Ναι. Το γράφει η Μαρία Νικολαίδη. Ναι. Κοριτσάκι. Η Μαρινέλα εδώ πέρα τελείως άντρας. Ναι. Μαρινέλα άντρας τελείως. Εδώ δε στυλ. Πλασίμπο. Ο Μόλκο τον Πλασίμπο, ρε αγόρι μου, ναι. Ο Μπράιαν Μόλκο τον Πλασίμπο. Δες το. Ναι. Σωτήρη. Αντρίλαδες. Τη Μαρινέλα. Στη μεγάλη την όρθια εδώ που τραγουδάει. Ναι, δεν υπάρχει. Η Μαρινέλα κάνει κάποιες περίεργες εκφράσεις στο πρόσωπό της όταν τραγουδάει. Σπασμούς. Ναι, αυτά με τα μάτια. Μα τα πετρελαίνουν αυτά, μου αρέσουν πολύ. Ναι. Με ποιον πεθαίνω. Ξέρω ποιο θα πει. Φίλιππο Νικολάου. Ναι. Το κάτω χείλους δεν πεθαίνω. Άντε, βάλε ένα κουζάκι δώρο γυαλιά ηλίου. Πάμε, εσύ, βάλ το. Ποιο τραγούδι του Φίλιππο Νικολάου κουγόταν στο Παλέντε Σπορ δεκαετία του 80. Ποιο τραγούδι του μεγάλου, του μοναδικού, του Φίλιππου του Νικολάου ακουγόταν στο Παλέντε Σπορ. Στο Παλέντε Σπορ. Νομίζω. Μόνο στο Παλέντε Σπορ, σε παιχνίδια είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, με άλλους αντιπάλους, αλλά αναφερόμενοι για το παιχνίδι με, την, με τον ΠΑΟΚ είτε τον Άρη. Κατάλαβες. Ναι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ για τον Άρη και η ομάδα του Άρη για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό.
Δηλαδή, μάλιστα, αν απαντήσει για γυαλιά ηλίου, μπορεί να την δώσουμε και δύο, να ξέρει. Τέλο. Φίλιππος Νικολάου. Μπήκε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express. Θα πει κάτι, θα βρούμε. Θα το θέτει πάλι εσύ. Ναι. Έτσι. Γαριδάκια μαζί με σοκολάτα γάλακτο. Δεν μπορεί με τα μηνύματα. Ορίστε. Δεν μπορεί, φίλε. Δεν έχει έρθει μήνυμα. Είναι δυνατόν. Και δίνουμε και μπάσκετ. Άρι πάω και δίνουμε. Θα έχει πρόβλημα, Παναγιώτη. Το έκανα εγώ. Για να δούμε. Αφού είχε την ανανέωση. Έλα, πάτα. Κάτι έκανε τώρα εκεί. Δεν τρέψα τίποτα. Καλά, κάτι δουλειά σου. Να το πράγμα. Βυθό, μαζί μα έχουμε τον Βυθό. Ακού, μυρίζει, γεύεσαι. Α, όχι, αυτό είναι στην άλλη ώρα, φίλε. Ό,τι να είναι. Για να κερδίσει χρόνο, ρε. Ροκάριζα χρόνο. Ό,τι να είναι. Όπω ο Πάουξ στο White Hart Lane. Τέτοιο πράγμα έκανα. Παιδιά, δεν το είπαμε με την επιστροφή μα. Δίνουμε ένα εισιτήριο, ένα μαγικό χαρτάκι για την μεγάλη σύγκρουση. Άρης ΠΑΟΚ στην Καλαθόσφαιρα, Σάββατο 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις ονοματεπώνυμο, το αποστέλεις στο 54-526. Και δώρο γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express σε όποιον απαντήσει στο ερώτημα που βάλαμε. Ποιο τραγούδι του Φίλιππο Νικολάου ακουγόταν στο Παλέντε Σπορ δεκαετία του 80 σε παιχνίδια είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη. Σε υπερχόμενο παιχνίδι, Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Παίζαν ΠΑΟΚ Sporting και μετά από μια εβδομάδα παίζαν ΠΑΟΚ Άρη, το φώναζε ο παδί του ΠΑΟΚ. Παίζανε Άρης Έσπερος και παίζανε Πάο Κάρης. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Έπαιζε το κομμάτι του Φίλιππου Νικολάου. Όχι, τραγουδούσε ο κόσμος. Και λέω αυτό. Σαν σύνθημα. Σαν σύνθημα. Ναι, ναι, ναι. Άρα τον ρυθμό. Ναι, τον ρυθμό. Ποιο τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου. Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Γαριδάκια μαζί με σοκολάτα γάλακτος και κοκακόλα. Φτύνεις και φτιάχνεις μικονιάτικο τείχο. Λέει ο Γιώργος ο Ιταλός και μάλλον θα συμφωνήσω μαζί του με αυτόν τον εμετό. Ένα βασικό θέμα μας προέκυψε. Κοκακόλα, δεν θέλω κοκακόλα. Σου είπα δύο χαρακτηριστικά μόνο. Ναι. Γαριδάκια με λάκτο. Λοιπόν, ποιο φαινόμενο είναι αυτό η πανσέλινος των σκουλικιών. Είναι απόψε. Αν γνωρίζει κάποιος, ας μας το πει. Με ενημέρωσε γειτόνισά μου τώρα το πρωί πριν ανεβώ στο μηχανάκι. Και σχολιάζει όποιος θέλει. Σωτήρη, θα βάλεις το κομμάτι να παίξει και θα αρχίσει να δεις λίγο τα μηνύματα. Το που ζητήσαμε με αυτή την πρωτεύουσα της συγκεκριμένης χώρας. Λοιπόν, την ενέργεια που έκανε η καλή φίλη Γεωργία, η οποία όταν διαπίστωσε σήμερα το πρωί ότι ξέμεινε από κόρνφλέικς, ενώ είχε έτοιμο το γάλα με τον μπολ βρασμένο κανονικά, έβαλε μέσα τα ρεβίθια που είχε βράσει από το προηγούμενο βράδυ. Για να τα κάνει με πιπερίτσα και τα λοιπά, σαν με τη μορφή σαλάτας. Ο Άκης Ακισλόγκ μας ενημέρωσε ότι δεν έχει χούμους στο Σάρωθρον. Ναι. Ενώ κανονικά πάει πάρα πολύ το χούμους. Ταιριάζει στο μαγαζί. 71-72 ΠΑΟΚ. Λέει ο Δημήτρης Ολίντς, ο ψηλός και Ηρακλειδέας. Τι είναι αυτό? Άγνωστος, άρρωστος φυσιοδήφης της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι εννοεί? Τι για το μάτς αυτό. Ποιο? Που είναι και οι δύο χωρίς σήματα στο... Ναι. Και οι δύο. Δεν υπάρχει. Για μένα, επίσης το έχω πει και άλλες φορές. Θα σου φέρω αύριο ένα περιοδικό που πήρα από την Τούμπα που έβγαινε τέλος πάντων. Με τον Κωστίκο Λοσέλιδη. Ναι. Φίλε, δεν υπάρχει το σήμα, μόνο η εταιρεία. Άστο. Αυτό πάνω από τώρα εγώ. Ποιο είναι, να σου πω. Ποιο? Χωρίς σήμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Κλασική ρίγα μαύρη άσπρη. Ναι. Πρέπει να είναι πρώτη χρονιά Κωστίκου στον ΠΑΟΚ. Μπορεί, ναι. Δεξιά, ποιο σηματάκι είναι, ποια εταιρεία? Άμπρο. Άμπρο, πολύ μικρό. Πολύ μικρό, ναι. Το διαμαντάκι κεντητό κόκκινο, χωρίς να γράφει άμπρο. Ασπρόμαυρη, δεν θυμάμαι. Τώρα. Μόνο το διαμαντάκι. Ναι. Τον έχω σε έχρωμα. Πω, το για μπλουζάκι να αυτό, να ξέρεις. Δεν υπάρχει αυτή η εμφάνιση. Ναι. Για μένα αυτές δεν υπάρχουν αυτές οι εμφανίσεις. Αυτές είναι. Τέλος. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θεματάκια. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Στέλνει ένα μήνυμα. Ξέρεις ποια δεν μ' αρέσει τελευταία 20-25 χρόνια? Η ΑΕΚ δεν βγάζει καλά υλικά, ρε φίλε. Χάλια. Καταρχάς, και στην μπουτίκη σε αυτά, δεν ξέρω. Η φετινή της ΑΕΚ είναι με διαφορά η χειρότερη φέτος στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, ναι, η χειρότερη στην Ελλάδα. Όχι στην πρωτεθνική, σε όλες τις κατηγορίες. Ενώ η εταιρεία είναι εταιριάρα, η καπέλη, αμερικάνικη, έδωσε τρελά λεφτά. Η εκτός μου άρεσε στο Χαριλάου. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η third, αν είναι η τρίτη αυτή. Επηρεάζει και το χρώμα, εντάξει. Μου άρεσε. Ναι. Μου άρεσε πολύ. Ναι. Είναι ωραία για εκτός ή για third. Ναι. Για ΑΕΚ. Ναι. Γιατί είστε κίτρινο μαύρο τώρα. Ναι. Α, πρέπει να είναι, έλα. Η τρίτη είναι. Η third. Η εκτός μου αρέσει. Είναι η ολόμαυρη. Που φορούσαν στο Αγρίνιο. Ναι, ναι. Ωραία είναι, ναι. Που φορούσαν στο Αγρίνιο. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Στο 2-1. Στο 2-1, ναι. Η εντός της ΑΕΚ δεν βλέπετε. Είναι μηνύσιμη. Ενώ έχει κάνει πολύ ωραία η καπέλη εντός για τον Εργοτέλη. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Το Εργοτέλη.
Λοιπόν, κάτω πάνω εδώ πέρα το Χρυσαντάκο μου, να μας βοηθήσει και εσύ εδώ πέρα που έχεις ένα θεματάκι. Ναι, παρακαλώ. Είχαμε ένα μήνα τα πρώτα, δεν θα περίμενε. Πού είμαστε εσύ? Παναγιώτη, δεν μπορώ να δω, ρε Μάριο, κάτσε λίγο. Ναι. Πλήρωση. Δεν μπορεί να δει ο άλλος από αυτούς. Έλα, το βάλαμε. Ορίστε, να, το βρήκα. Το 4. Έτσι ακριβώς λέει και τα βράδια. Το κάναμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Και το βάλαμε και το κάναμε. Έχουμε κάποιο μηνυματάκι. Αν δεν έρθει απάντηση για τα γυαλιά ηλίου, ρε φίλε, θα απογοητευτώ πάρα πολύ. Νομίζω πως όχι. Εντάξει, είμαστε. Μην αρχίσει και βγαίνει. Να διαβάσουμε και μετά. Λοιπόν, καλημέρα. Αν μπορεί ο Χρύσανθος να ενημερώσει για την διάρκεια του συμβολέου του Βέλεθ και για την ρήτρα του, αν υπάρχει. Αφού μας ζαλίζει ο Γάβρος, για αυτόν τουλάχιστον να βγάλει φράγκα ο Άρης. Πιστεύω όμως ότι ο Βέλεθ πρέπει να μείνει. Άρης ρε, λέει ο 387, ένας ακόμη απειβδισμένος Ολυμπιακός από τις, από τις φερόμενες τέλος πάντων σχέσεις στενές του Άρεος με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού. Αριανός είπα. Ολυμπιακός. Α, είπα, συγγνώμη. Αριανός. Αριανός. Θέλει τον παίκτη ο Ολυμπιακός. Η πρώτη φορά είναι που μια ομάδα θέλει παίκτη. Σωστά. Ας έρθει εδώ να πληρώσει, θα τον πάρει. Έχει συμβόλαιο και του χρόνου, Βέλεθ. Να δώσει 1,5 εκατομμυριάκι, 2, πόσα θα συμφωνήσουν. Μπορεί, μπορεί και 3, αν δώσαν 300 δεν νομίζω. Για Γρηγόπουλο. Εγώ λέω ότι, γύρω στο 1,5 είναι το, η απέτηση του Άρη. Ναι. Δώσει 1,5 εκατομμυριάκι, να τον πάρει. Ναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Το να μένουν οι παίκτες και αυτά τέτοια δεν υπάρχει. Αυτά είναι κάποτε. Κάποτε υπήρχαν αυτά και γι' αυτό ο Άρης μετά δεν μπορούσε να βρει λεφτά να, ζήσει. Ναι. Αν θέλει ο Ολυμπιακός, έρχεται, πληρώνει και τον παίρνει, φίλε. Απλά τα πράγματα. Μ' αρέσει που είσαι σκληρός και αδυσόπιτος με τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι καθόλου σκληρός και αδυσόπιτος, Μάριε, αλλά δεν θα μπω και σε κανένα τρυπάκι προπαγάνδας για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα άλλων. Σου λέω πάρα πολύ απλά. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Αν δεν είχε συμβόλαιο, θα σου μιλούσα διαφορετικά. Έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής. Για άλλο ένα χρόνο. Και μάλιστα μπορεί να γίνει και επέκταση του συμβολέου του. Ρήτρα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε ρήτρα, δεν σε ρωτούσε κιόλα. Ερχόταν, πλήρωνε τη ρήτρα, όποια ήταν, χωρίς να ερωτηθείς. Τώρα θα πρέπει να συνενέσεις. Έτσι. Η δική μου η λογική είναι αυτή. Ότι εφόσον πληρώσει ο Ολυμπιακός, στο καλό ο Βέλεθ θα πάρουμε άλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού. Ωραίος. Σωστός. Επόμενο μήνυμα από τον 007. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, λατρεμένος, δεν σχολιάζω. Με ωραίο κινητό. Καλημέρα. Η αλητεία που έγινε με τους Rotten Christ δεν υπάρχει, Μάρια. Η μουσική δεν έχει σύνορα, σημαίες και θρησκείες. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Μπούντου για να πίνει το πρωί τον καφέ της. Hugo Kant Erhu. Sorry, δεν έχω ιδέα. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Θα το βάλουμε αργότερα, αν μπορεί να το βρει ο Σωτήρης. Sorry, δεν έχω ιδέα. Αφού η μουσική δεν έχει σύνορα, σημαίες και θρησκείες, γιατί ένα συγκρότημα, το οποίο μου λέτε ότι είναι και πάρα πολύ καλό, επιλέγει ένα προκλητικό για κάποιους. Για κάποιους. Για να τονίσει ότι δεν έχει. Ότι αγαπάμε, ναι, αλλά έτσι, τον πιστεύουμε. Όχι, Μαρία, όταν το λες για σάπιο. Η ονομασία, ρε παιδιά, τον προσβάλλεις. Προσβάλλεις. Προσβάλλεις, Μάρια. Προσβάλλει. Τώρα άστο, εντάξει, δεν. Άστο. Γιατί άστο. Όχι, σίγουρα, αυτό είναι φασισμός που κάνεις τώρα. Αυτό είναι φασισμός που κάνεις. Αυτό που κάνω εγώ είναι φασισμός. Αυτά λυθήκανε, ρε παιδιά. Έχουμε 2019. Από πού λυθήκανε, Μάρια. Λυθήκανε. Όχι, Μάρια. Το ότι προσβάλλεις εσύ και θες εσύ να το ανεκτώ εγώ. Έχουνε και πλήσει. Να μου επιβάλλεις το προσβλητικό. Είναι φασισμός, Μάρια. Να στο, το επιβάλλω καθόλου. Ποιος το επιβάλλει. Γιατί. Μα τι λες, λυθήκανε, πώς λυθήκανε. Θα επιβάλλω αν σου πω να πάω να αγοράσεις Rotten Christ σήμερα. Να πω το Σωτήρι, με το ζόρι θα αγοράσεις ξύλινα σπαθιά. Με το ζόρι. Μάριε, δεν είναι έτσι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Γιατί ένας ναζιστής, Μάριε, ένας ναζιστής κάνει το αντίστροφο από αυτό και προσβάλλει ένα δικό σου πιστεύω και έχει τίτλο ένα δικό σου πιστεύω ανάποδα, θα εκραγείς, Μάριε. Υπάρχουν συγκροτήματα ακροδεξιά. Κακός, κακός. Δεν τα αγοράζω. Δεν πηγαίνω στα live τους. Εντάξει. Έγινε, Μαρία. Υπάρχουν συγκροτήματα εδώ που παίζουν ακροδεξιό. Αφού δεν υπάρχουν σύνορα, σημαίες και θρησκείες, δεν θα πρέπει να προσβάλλεις και τον άλλον. Πες το όπως θες. Δεν σου λέει. Ποιος είναι ο λόγος να το πεις αυτό. Να σου πω εγώ ποιος είναι ο λόγος. Γιατί πουλάει. Γιατί πουλάει, φίλε. Γιατί ξέρει δεν υπάρχει. Πουλάνε αντίδραση. Με την αξία τους. Καλά, λες εσύ. Τους λατρεύουν σε όλο τον κόσμο. Θα έχουν και αντίδραση όπως θα βγάζουν την ονομασία του συγκροτήματος έτσι. Το ξέρω αυτό το πράγμα, εσύ. Αυτό ακριβώς. Ήρθαν οι Rotten Christ. Είπανε με το ζόρι Rotten Christ. Ελάτε στο live μας. Η δράση έχει πάντα και αντίδραση. Όχι, κανείς δεν είπε αυτό. Και αν τους γνωρίσεις, είναι και από σένα πέντε φορές πιο καλά παιδιά. Τι ομάδα είναι. Από μένα πέντε. Νομίζω... Πώς το ξέρεις ότι είναι πιο καλά παιδιά. Βασικά τα αδέρφια είναι. Ο Σάκης και ο αδερφός. Εσύ δεν ξέρεις εμένα. Από τα Γρεβενά είναι. Από τα Γρεβενά είναι. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Δεν μπορεί να είναι σχολική όρθια παιδιά, δεν ξέρω. Τα αδέρφια βασικά οι δύο. Για Ολυμπιακούς τους κόβω.
Δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Πού είναι, πού είναι. Η καταγωγή τους, οι δύο, στην Αθήνα μεγάλωσαν. Αυτό που θέλω γενικότερα να σου πω και το κάνεις πάρα πολλές φορές είναι, δεν υπάρχει πραγματικά σύνορο, σημαία, θρησκεία στη μουσική. Πραγματικά. Και η τέχνη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Και όταν πας είναι αυτό που λες. Επιλέγω να το δω ή να το ακούσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά την ίδια στιγμή σου λέω ότι θα πρέπει και αυτοί που το εκφράζουν λοιπόν αυτό να ξέρουν ότι η ελευθερία έχει και κάποια όρια εκεί που σταματάει ή αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Όταν τα λοιπόν εσύ. Αυτά, πολύ ωραία. Άρα πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει. Μάρε, καλό ή κακό. 5.000 συγκροτήματα να αλλάξουν ονομασία. Το κλισέ που λες και το αποδομείς, ξέρεις γιατί λέγεται κλισέ. Γιατί ισχύει. Γιατί ισχύει, Μάρε, μπράβο. Ναι, γιατί ωραία. Είναι ένα πραγματικό γεγονό. Τι δεν σε σύρμα, έφαγε. Επόπτη απέναντι, κουραμπίλια του Λίμπερο. Το κράτο δεν έχει τίποτα. Όλη την ώρα με τη σημαία σηκώνει στα χέρια. Μην μου διαβάζει του ρίχνου του ρίχνου. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε τουρίστα. Βάλαμε quiz, για γελιά. Είναι quiz. Μέχρι στιγμής έχει απαντήσει μόνο τουρίστας, κανείς άλλος. Ποιο τραγούδι, το quiz είναι Παπαδόπουλο, έτσι ο δικό μου. Ποιο τραγούδι του Φίλιππα Νικολάου, διασκευασμένο σε μήνυμα, τραγουδούσανε σύνθημα. Είτε οι Αριανοί παραμονή αγώνα με τον ΠΑΟΚ, είτε οι Παοκτσίδες παραμονή με τον Άρη. Να πω κάτι. Ναι. Το τραγουδά και τώρα και η δική μας ποδόσφαιρα. Εντάξει, εγώ το έφερα αυτό το. Και προχθές. Αλλά το βάζω επειδή είναι τον μπάσκετ, α πούμε, το λες. Ναι, σωστό. Γιατί μόνο. Το ακούστηκε, δεν θυμάμαι πιο πάλι να έχει ακούσει. Απαντά σωστά. Δεν του λέω αν δεν τραγουδιέται τώρα. Απαντά. Το θέμα ξέρει είναι. Θες αυτό ή να στείλουν ποιο είναι το τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου. Τι λέει του Φίλιππου Νικολάου τραγούδι. Το ίδιο είναι. Απαντάει με το. Όποιο. Τι. Δεν ξέρω πώς λέει το τίτλο, δε φίλε. Τώρα εγώ δεν ξέρω τα λόγια του τραγουδιού. Του τραγουδίζει ο κόσμος τώρα. Γιατί αρωτήσεις. Κανονικά είναι να βρούνε το τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου, ποιο είναι. Γι' αυτό Ιταλός, ο Γιώργος Ιταλός έχει επίπεδο, φίλε. Δες πώς το διαμόρφωσε. Νιώθει από ραδιόφωνο αυτός. Αυτός νιώθει από ραδιόφωνο. Πάρα πολύ Ιταλός, βέβαια. Αφού το ραδιόφωνο το βλέπει και λέει αυτός είναι εγώ. Από σένα πάντως έχει τεράστια, πολύ μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ. Πολύ μεγαλύτερη. Και. Είναι ο αυτός που θα σε διαδεχτεί στην εκπομπή μετά το κόψιμό σου το καλοκαίρι. Μήνυμα. Στα πλαίσια της ελευθερίας. Μήνυμα χθες. Της τέχνης και του πολιτισμού. Μισό κλάσμα. Μήνυμα από Δάμονα Λουλουδά. Τα γράφει μόνος του. Τον Παοκτσί. Ακούει τώρα ο Δάμονας. Τα γράφει μόνος του και του λέει Δάμονα θα πω ότι το είπες εσύ. Σωτήρη. Μετά από εδώ έλα μαζί μου ένα λεπτό. Θα πω ότι τα είπες εσύ. Έλα μαζί μου. Σε πήρα καμπάρι, μπαμπά. Λοιπόν, μήνυμα λέει. Μήνυμα. Μήνυμα που είναι γραπτό στο χαρτί του Μάριου με τα γράμματά του. Μου το είπε χθες διαζώσεις. Στη μία παρά δέκα. Μήνυμα που μου το είπε διαζώσεις. Στο μαγαζί του μπροστά. Στο μήνυμα. Δε θες λέει αυτόν τον Τζίλι. Λέω ποιος είναι ο Τζίλι, ρε. Ο Γουίλιο Αριανός που γελάμε λέει μαζί του. Να είναι καλά. Αλλά ασχολείσαι μαζί του όλη μέρα. Και για σένα λέει το μήνυμα, για μένα και τον Ασλαμί. Και για τον άλλον που έχασε ένα κιλό και νομίζει ότι έχασε 20, λέω όχι, Ραδινάτσε, λέω κανονικά ο Χρυσάνθος, λέει θα γελάμε πάρα πολύ, θα βλέπετε εφιάλτες για τα επόμενα 10 χρόνια. Πες το λέει αυτό στον αέρα και για τον Τζίλι και για σένα, για μένα δηλαδή, και για τον Τζαλτίδη. Ετοίμασε Στεφάνια. Τελείωμα μήνυμα το 164. Ετοίμασε Στεφάνια, Δαμονά. Θα το διαβάσω όλο. Διάβαστο. Καλημέρα. Τώρα που θα αρχίσουν οι ζέστες, θα βγαίνουν περισσότερα. Λευκοσίας 5. Επικός τόλαρος και ας είχαμε τον σατανά πάνω από τα κεφάλια μας. Συγγνώμη, το Λευκοσίας 5 ποιος είναι. Δεν ξέρω, αλλά αυτό με τον Βοσκόπουλο στο παλέτο. Αλλά όλα τα λεφτά για το live του Τόλι Βοσκόπουλου στο παλέτο σπορ, επικός τόλαρος και ας είχαμε τον σατανά πάνω από τα κεφάλια μας. Μια που η τέχνη λέει, ας πάνε στην Τουρκία να πούν Rotting Allah. Στην καλύτερη θα τους πετάξω στα λιοντάρια. Φίλε, εννοείται, το κράζω αυτό. Αλλά είπες προχθές. Τους προσκυνάνε. Τους προσκυνάνε 5.000 Τούρκοι. Μεταλλάδες. Μπράβο, ας λέγανε λοιπόν Rotting Allah. Και να σου έλεγα ποιος θα προσκυνούσε ποιον. Χρήστα μου, συμφωνώ. Εγώ έχω το καλό για παράδειγμα. Δεν έχω το κακό. Το καλό. Σου είπα ποτέ. Έχω πρότυπο έναν που βιάζει παιδάκια. Άκου ποιο είναι το καλό. Το καλό είναι αυτό που λέει Σάπιο το Χριστό. Αυτό είναι καλό. Καλό! Τέχνη κάνει, ό,τι θέλει λέει. Ωραία, ας πει γιατί λέει. Αφού λοιπόν κάνει τέχνη. Και εσένα, ρε Χρυσά, η τέχνη δεν φοβάται. Τέχνη δεν φοβάται. Και δεν σταματάει πουθενά, σωστά. Δεν το ξέρω αυτό, άμα δεν φοβάται. Δεν κάνει τέχνη. Τι κάνει. Στην Ελλάδα δεν φοβάται. Να πει ο Χριστός Σάπιος. Έχουν επέξει σε 53 χώρες. Ας πάει λοιπόν στο Ιράν
και να κάνει τέχνη. Να χεράνει. Ε, καλά, αυτές είναι χώρες που τις κυνηγάμε, ρε φίλε. Και εγώ προσωπικά τις κυνηγάω. Η τέχνη δεν έχει όρια και σύνορα και σημαίες και θρησκείες. Μα τις κυνηγάω αυτές εγώ. Έχει. Το κράτος δεν είναι τίποτα. Εμείς είμαστε τα πάντα. Ας πάει στην Αμερική. Στην Αμερική να πάει. Λοιπόν, πάμε σε break. Ένα εισιτήριο. Δεν ήμουν στον Τραμπ όμως που είπε για τους Έλληνες. Το άξιο, και... την αρχαία Ελλάδα. Α, δεν είπες τίποτα. Μπράβο στον Ντόναλτ. Δεν είπες τίποτα. Μπράβο κότα. Στον Ντόναλτ. Άμα έλεγε για τον αρχαίο Σκοτσέζο που σήκωνε τη φούστα, και... θα το έλεγες. Και μικρή. Κλαρωτέ. Εκλαρωτέ. Η Rotting Christ είναι ΑΕΚ. Μας ενημερώνει. Μπράβο, Rotting Christ. Μπράβο. Μπράβο, δεν ήμουν σίγουρος. Και χάρτινη η Rotting Christ, δηλαδή από όλα τα άλλα. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα ότι ο Κωστής ο Τσαρός είναι φανατικός των Rotting Christ. Τώρα το μάθα. Δεν το ήξερα αυτό. Μας ευνηδιάζει κάθε μέρα θετικά ο Κωστής Τσαρός. Λοιπόν, επιστροφή για την Τρόικα, εδώ είμαστε. Ανοίγουμε και γραμμές. Περίμενε, περίμενε. Είπαμε, λέει, δύο μουσουλμανικές χώρες και τις ανέφερε ως κακά παραδείγματα και του είπαμε Τουρκία και Ιράν. Δύο πλούσιες χώρες που είναι στους G20 και δεν έχουμε λαθρομετανάστες από αυτές. Πού να τους λέγαμε Πακιστάν, Αφγανιστάν και Μπαγκλαντές. Όχι λοτάρια, θα τους τρώγανε οι ίδιοι οι άνθρωποι εκεί. Αλλά όταν αυτοί έρχονται από εκεί παράνομα στην Ελλάδα και ζητάνε δικαιώματα, ο Μάριος είναι μαζί τους, ο αριστερός ανθρωπιστής. Άντε ρε που λες κι εσύ! Α, δεν έχετε ιδέα, παιδιά. Μην πω τώρα τι μου συνέβη, άστο. Το έχω πει, μάλωσα στο φεστιβάλ με αριστερούς. Στο φεστιβάλ του Γεμαντέρ, μάλωσα με ανθρώπους που έννοια, γενικά πάνω κάτω έχουν τις ιδέες. Η έννοια του αριστερού μετά το ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλά πάψει έχει, να υπάρχει. Γι' αυτό το λέω, ναι. Οπότε άστο το αριστερός. Ναι. Αριστεροί ήταν άλλοι. Παιδιά, η τέχνη, εγώ είμαι ουμανιστής. Ουμανιστής. Είμαι ουμανιστής. Δηλαδή, μου φέρατε παραδείγματα χώρες. Τι σημαίνει ουμανιστής? Των οποίων βασικά πιστεύω και αρχές είναι στα δικά μου ιδανικά, όχι 1000% αντίθετα. Τα συχαίνομαι. Ουμανιστής τι σημαίνει, φίλε? Τέλος, ανθρωπιστής. Βρεσά σήμερα πριν 25 χρόνια, 20 Μάρτιο 95, πήγαμε εκεί πέρα, το 94 πήγαμε στο σεφ μέσα, ρε, να πούμε, ξέρω εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Το πιο μεγάλο πάρτι. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Έχουμε τους κανονικούς που μιλάνε, έχουμε και το χαζό από δίπλα. Λοιπόν, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Ουμανιστής, περίμενε, κύριε Ουμανιστή, θα τους πει τους διαγωνισμούς. Ουμανιστής όμως, βασιλικός και αμερικανόφιλος, πώς γίνεται? Rotting θρύλος. Διότι. Κρατώ τα καλά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι βασιλιάδες και δεν είναι ουμανιστές. Δεν το λες. Τι, ουμανιστές. Κρατώ τα καλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα καλά της Μεγάλης Βρετανίας. Τα καλά είσαι... αν έχει ηλωσία. Άρα δεν είσαι ουμανιστής. Είσαι βολευτής. Παίρνει τα καλά από που σε βολεύουν. Τώρα είμαι μαζί σου. Λέει για τα καλά, αλλά όταν του λέμε για κανένα πόλεμο εκεί πέρα, πήγανε λίγο. Πάρτιν. Πρόταση. Δεν υπάρχει. Έχει ο κόσμος στον αέρα, περιμένει. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ένα εισιτήριο για τη ματσάρα Άρης ΠΑΟΚ, Σάββατο 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Δεν βλέπω πολλή κίνηση και είναι κρίμα αυτό. Και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με το ευρηματικότατο quiz που συνέδεσε με το εισιτήριο του Άρης ΠΑΟΚ ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Ποιο τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου είχαν μετατρέψει σε σύνθημα? Το διασκεύασαν σε σύνθημα οι οπαδοί Άρεος και ΠΑΟΚ. Παραμονές των αγώνων μεταξύ τους. Των μεταξύ τους αγώνων. Γιατί του Φίλιππα Νικολάου, αφού είχε Μαρινέλα. Γιατί μόνο ο Νικολάου. Έβαλε του Φίλιππου Νικολάου. Ένα κάτι αναφέραμε για τον Νικολάου, γι' αυτό. Ε, κάναμε μια αναφορά στον Φίλιππο Νικολάου. Πεθαίνω με αυτό που κάνει με το κάτω χείλο. Ναι, Φίλιππο Νικολάου. Έτσι, τρελαίνομαι. Έτσι. Όταν το κουνάει. Όχι. Έτσι το λέγανε το τραγούδι. Προς τα έξω. Όπως το λες, έτσι το λέγανε. Λοιπόν, όχι, το κανονικό. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφει Άρη. Και μπορείς και με απάντηση το σύνθημα να μπεις για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο Νικολάου το έλεγε ή ο Κινούσης? Όχι. Φίλιππος Νικολάου. Φίλιππος Νικολάου. Μην απαντήσει κανείς στον αέρα. Ναι. Τηλεφωνικά. Περιμένουν ήδη φίλοι. Νομίζω ότι χρωστάμε ένα μόνο μήνυμα. Ναι. Καλημέρα στην Τρόικα. Καλημέρα στην Τρόικα. Ναι, λέει και ο Μωυσής μπαίνει και το. Α, ωραία, δεν χρωστάμε. Είναι όλα για το σύνθημα. Μπράβο. Ωραία συμμετοχή σήμερα. Μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε, γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις, αν θες. Έλα, Κώστας είναι. Ο Κώστας, ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Χρυσανθέ. Ναι. Υπάρχει ένα λάθος αυτό που διατύπωσες πριν. Ποιο? Δεν, το αριστερό το δόγμα δεν έπεσε, τουλάχιστον το παλιό αριστερό δόγμα, δεν έπεσε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε με τον Γκορμπατσόφ, φιλαράκι.
Παγκοσμίως. Έπεσε... Για την Ελλάδα μίλησα, για την Ελλάδα. Παγκοσμίως εννοεί. Α, για την Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ κομμουνιστής και κανονικός και όποιος ήταν κανονικός κομμουνιστής. Αν έχεις προσέξει, έχει διαχωριστεί το κομμουνιστής από το αριστερός. Εδώ στην Ελλάδα είναι γεμάτο χοντρός κομμουνιστής. Ο πρόεδρος του ΚΚ είναι χοντρός, ρε φίλε. Εντάξει, τι σχέση. Καλά τώρα, τι είναι αυτό που λες τώρα, μωρέ. Τι είναι αυτά, λαϊκίστικα, τι είναι αυτά τώρα. Ούτε χειρολογικά. Σε έχω τώρα, τι είναι αυτά τώρα που λες. Εγώ τι είναι αυτά που λέω. Τι είναι αυτά που λες που δεν έχεις ζήσει ποτέ πουθενά, ρε φίλε. Χθες το βράδυ. Άκουμε να σε πω εγώ. Χθες το βράδυ είδες τον άνθρωπο με τον Καρύφαλο που έβαλε η ΕΡΤ2. Πάνε σε καμιά χώρα να ζήσεις. Σωτήρη, το έχεις δει. Δεν το έχεις δει. Μισό λίγο ρε Κώστα, περίμενε μισό. Κλείστον κιόλας άμα θες. Όχι κλείστον κόψον, ενώ χαμηλώς τη φωνή του. Σωτήρη, δεν υπάρχει Μάνος Κατράκης ως στρατηγός πλαστήρας. Ανατριχύλα. Μην το δεις. Θα νομίζω ότι είναι ο πλαστήρας. Πέντε φορές το έχουμε δει. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ανοίγετε γραμμές για να λέει ο άλλος τα. Για τον πλαστήρα. Τώρα σ' ακούω. Κάθομαι, εγώ περιμένω τώρα, μου κόβει αυτό που έλεγα. Λέγε Κώστα μου, λέγε. Άστονα Κώστα μου αυτόν, άστονα. Πες Κώστα σε εμάς. Μα δεν με αφήνει να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πες το φίλε μου. Είναι δυνατόν τώρα να πούμε. Επίτηδες το κάνει. Φιλοαμερικάνος, ο φιλοαριστερός, ο φιλο δεν ξέρω τι. Λοιπόν, παίρνει τα καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά στη ζυγαριά ποτέ δεν έβαλε τα καλά και τα άσχημα. Γι' αυτό τα έβαλες ποτέ στη ζυγαριά, τα καλά και τα άσχημα των Άγγλων και των Αμερικάνων, τα έβαλες. Τα καλά είναι 800 τόνους και τα άσχημα είναι 5 κιλά. Τις επιβολές που κάνουν στα άλλα κράτη όπως τώρα στη Βενεζουέλα, τα έβαλες. Α, σε αυτό συμφωνώ. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Το Ιράν ξέρεις ότι είναι παγκόσμια δύναμη. Το Ιράν. Θα διαχωρίζει αυτό. Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Σε αυτά είναι μαζί του. Θα διαχωρίζει. Άλλο πράγμα. Δεν μιλάω για εξωτερική πολιτική, για δημοκρατίες της μπανάνας, για τις χούντες που στήσανε επί 30 χρόνια στη Λατινική Αμερική. Εννοείται. Παραγουάη, Βραζιλία, παντού. Αλιέντε, το παντού. Που το ρίξαν τον Αλιέντε εννοώ. Εδώ τώρα ρε, πριν 70 χρόνια δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δημιουργήσαν. Τι μου λες τώρα. Σφαχτήκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Λες ότι αυτό το δημιουργεί. Τι μου αναφέρεσαι. Δεν μου λες ο κύριος Βασίλης χθες άκουσε τι σου είπε. Για τις Αγγλικανές, όταν κάναν οι Αγγλικανοί παλιά πώς κάναν τα δικαστήρια, τα ξέρεις. Ξέρεις πώς κάναν τα δικαστήρια αυτοί εδώ που τους αγαπάς κιόλας. Οι Αγγλικανοί. Και με όλους αυτούς. Οι Αγγλικανοί. Και ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι προωθείς πράγματα, αυτό έχει δίκιο ο Χρυσάνθος, προωθείς πράγματα τα οποία είναι απεχθή για κάποιους ανθρώπους ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν τα γουστάρουμε ρε φίλε να τα ακούμε. Μην τα ακούς. Γιατί τους προωθείς ρε. Μην τα ακούς χαζόρισε ρε, μην τα ακούς. Ανέφερε ένα γεγονός αυτό. Μην τα ακούς ρε φίλε. Αυτό με τους Ρότιν Κράιστ είναι γεγονός εσύ Κώστα. Μην τα ακούς. Όχι, περίμενε, όχι μην τα ακούς. Όχι, μην τα ακούς. Πες το. Αύριο αλλά δίνουμε... να δέχεσαι και την κριτική. Μην απορρίψεις την κριτική. Αύριο. Δεν έχει γίνει όμως ο Μάριος αυτό το πράγμα. Αύριο δίνουμε προσκλήσεις για Θανάση Γκαϊφίλια. Τον ακούς, τον ξέρεις. Δεν μου λες, Μαρία. Μην τα ακούς. Είσαι ωραίος δημοκράτης. Μην τα ακούς, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Μπράβο, δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Όχι, Κώστα, να ακούσω εμάς. Θα με αναγκάσει εμένα ο Παπαδόπουλος. Τι να διαβάσω, τι να ακούσω. Κώστα, δίκιο έχει τώρα. Κοίταξε να δεις, να σου πω στα ίσια τώρα. Εγώ τον Χρύσανθο, να πούμε, σαν άτομο, τον εκτιμάω. Άσε το με τον Άρη και με αυτά. Έχεις πρόβλημα. Τα κοινωνικά τα θέματα είμαι μαζί του. Κάποιος άλλος δεν είναι ρε Κώστα. Αν βγει ο άλλος και πει, εγώ είμαι τον Μάριο, τι θα γίνει, να το κάνουμε μπάχαλο εδώ. Όχι, δεν το κάνουμε μπάχαλο, αλλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Συμφωνώ! Ξέρεις τι, συμφωνώ. Είναι κακό, είναι ναι, αλλά δεν σ' άρεσε που είπαμε ότι η Ρότιν Κράιστ δεν είναι σωστή. Ναι, αυτό ακριβώς. Παλικάρι, ναι, δεν σ' άρεσε, είπε. Είναι μια μπάντα με την οποία δεν λιποθυμάω, δεν τρελαίνομαι, δεν είναι το είδος μου και με βάζει να τώρα υπερασπίζομαι την τέχνη. Είναι λάθος το όνομα, ρε φίλε. Είπα κάτι χθες. Η Γκουέρνικα σαν πίνακα σε μένα δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν προσβάλλει όμως τα ιδανικά σου φίλε. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπουν δεν στην Γκουέρνικα. Δεν προσβάλλει τα πίνακες. Υπάρχουν πίνακες όμως που μπορούν να προσβάλλουν ρε φίλε. Να πω κάτι και να κλείσω. Ναι. Ακόμα και οι κομμουνιστές που ήταν άθεοι και κυνηγούσαν τα θρησκευτικά κάργα, τέτοια συγκροτήματα δεν είχαν. Καλά, αφού εμένα θα... Φίλε, για να... επειδή ξέρεις τι έχω περάσει φίλε, άστο. Εμένα με κυνηγήσανε. Η Γκορμπατσόφ. Η νεολαία, η ΚΝΕ. ΙΚΝΕ μας κυνηγούσε τότε σε όλα τα live. Καλά ΙΚΝΕ, όχι η ακροδεξή, ΙΚΝΕ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο Σακισλόγλου δηλαδή. Καλημέρα. Όντως. Μπορεί να σε κυνηγούσε κιόλας. Ναι, καλημέρα. Έλα φίλε. ΙΚΝΕ οδηγητής, έχω πάει σε ένα φεστιβάλ. Σε κανένα ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω. Καλημέρα. Α, γι' αυτό ξεφωνίζεις. Ναι, καλημέρα. Κουτσούμπα. Όνομα και ομάδα, να μιλήσω. Ο Αργιανός που χθες που είχε θέμα. Ποιος είναι η ομάδα του. Κλείστον. Άρης United. Άρης United, το μικρό σου φίλε. Ναι, το United πέρασε κλείσουμε, αλλά τέλος πάντων.
Το όνομά σου, φίλε! Κώστα σου λέει ο άνθρωπος, δε Κώστα! Το ότι το σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό είναι το Ιράν και η Τουρκία με ξεπερνάει. Μπράβο. Εντάξει. Δεν είπαμε ότι είναι για τον πολιτισμό. Δεν είπαμε ότι είναι για τον πολιτισμό. Γιατί δεν παίρνεις ως πρότυπο λοιπόν το Βερολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, την Ουτρέχτη, οποιασδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Θα σου απαντήσω. Πρώτον, μισό λεπτό. Πρώτον, Κώστα ηρέμησε. Όπα. Κώστα. Μήνυμα ακροατή ήταν, φίλε. Του το είπες, εντάξει. Κώστα. Κώστα, άκουσα με καλό. Ήταν μήνυμα ακροατή. Το διάβασα. Σταμάτησε να πετάγεσαι, ρε. Το διάβασα. Μήνυμα ακροατή σε σχέση με ισλαμικές χώρες. Ωραίο, πρώτο. Ισλαμικές χώρες έχουν το πρόβλημά τους. Αυτή τη διαφορά. Όχι. Σου είπε όμως ότι αυτό που αναδεικνύουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι φυσικά και πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Αλλά θα πρέπει η ελευθερία. Όταν μπαίνει αλλά τέρμα ελευθερία, φίλε, πάει. Στην τέχνη, όταν μπαίνει αλλά η ελευθερία τέλος. Η ελευθερία στην τέχνη είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά, Χρυσαφέ. Μπράβο. Χρυσαφέ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Η ύβρις, άκου λίγο, το υβρεολόγιο είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά. Ναι. Βέβαια. Πολύ ωραία. Βέβαια. Πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Ωραία. Στην τέχνη είναι ναι. Άλλο εγώ να κάτσω να σε βρίσω στον αέρα σε μια τέτοια εκπομπή. Παιδιά, ακούστε λίγο. Χρήσατε. 20 δευτερόλεπτα θέλω και μία να μιλήσω. Ξέρετε, θέλω να σου πει ο Κώστας. Όχι, Κώστας, συγκεκριμένα αυτό που βγήκε τώρα. Ξέρετε, να σου πει. Εμένα, σαν ονομασία, με αποθεί. Χωρίς να πιστεύω εγώ σε τέτοια σχέση πράγματα. Έτσι. Εφόσον δεν με ενδιαφέρει, δεν τους ακούσω, ρε φίλε. Δεν τους ακούσω. Όχι να το κοκκουλώσω. Εγώ συγγνώμη. Όχι να το κοκκουλώσω. Εγώ συγγνώμη, τι είπα. Πάτε στη ρο. Όχι. Εγώ είπα αυτό. Ναι, αλλά εγώ σου λέω όμως. Αφήνεις να παίξουν. Άξω, όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Τι είπες. Ούτε συντάχθηκα με αυτό. Τότε. Σου είπα ότι με ενοχλεί. Λοιπόν, ναι. Ότι με ενοχλεί το όνομά τους. Σταματάω εκεί. Εμένα η επιτυχία του βόλου. Εκεί σταματάω. Με ενοχλεί το όνομά τους. Και δεν δέχομαι στο όνομα της τέχνης να περνάνε αυτό το υποχθόνιο μήνυμα. Αυτό. Αλλά από εκεί και έπειτα ούτε θα πάω να του πω να μην παίξουν. Ούτε θα πω οτιδήποτε άλλο. Άρα συμφωνούμε, ρε παιδιά. Το μήνυμα μπορεί να περαστεί από χίλια-δυο πράγματα στην κοινωνική μα. Συμφωνώ. Απλά ξέρει τι είναι, Κώστα, ξέρει που διαφωνώ. Ξέρει που διαφωνώ. Στο ότι ενώ πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν την ελευθερία και την τέχνη όταν είναι στα δικά του πιστεύω κοντά ή δεν φύγονται δικά του θέματα, οι ίδιοι άνθρωποι όταν φύγονται δικά του θέματα. Με υπέρμετρο φανατισμό. Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα. Σου είπα. Το αντίστοιχο του Μάριου, άμα πάω και του θίξω κάτι αντίστοιχο. Το οποίο να βρίζει, το οποίο να βρίζει τα δικά του πιστεύω. Τι να σου πω τώρα, στην τέχνη, ό,τι θες κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Μα εγώ σου είπα, υπάρχουν συγκροτήματα που παίζουν punk με ακροδεξιό στίχο. Ναι, ούτε αυτά τα θέλω. Που πολύ απλά εγώ δεν τα ακούω. Και εγώ δεν το θέλω και το ένα και το άλλο. Αλλά υπάρχει μερίδα του κόσμου που θέλει να τα ακούσει. Και δεν μπορεί να απαγορευτεί αυτό που πουθενά σε κανένα προηγουμένο. Ποιος τα για το θέατρο. Γιατί βάζουμε συζήτηση περί απαγόρευση. Είπα εγώ για απαγόρευση, ρε παιδιά. Για το θέατρο και για τις ταινίες. Και κάτι στο θέατρο, έτσι. Στο θέατρο, στο Πυρκαγιές. Φυσικά, όταν ένα έργο αναπαριστά την πραγματικότητα, παράδειγμα, οι ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη είναι γεμάτο πινελίκια. Γεμάτο. Εγώ δεν πήγα το γιο μου, ας πούμε. 12 ετών, 14 σε ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Το σπιρτόκουτο. Έχει. Ναι, δηλαδή το τι λέει δεν λέγεται. Λοιπόν. Και ακόμη και εγώ σοκάρομαι. Απλά ο Οικονομίδης τι δείχνει. Την κοινωνία όπως είναι. Γιατί ας πούμε βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση. Κακούργο, στο κακοποιό, αλυταρά. Στο τατουάζ να λέει άι στο καλό. Το κακό είναι ότι όταν ο γαλλικός διαφωτισμός προσδιορίσε τις ελευθερίες, κάποιες αξίες, κάποιες αρχές. Στην Ελλάδα κρατούσαμε μεγάλες ομπρέλες. Τα είπες όλα. Κρατούσαν τις μεγάλες ομπρέλες. Έχουν τώρα φόκους. Περίμενε. Μια που λες για γαλλικό διαφωτισμό. Για πες μου λίγο, τι είπε ο Βολτέρος. Μισό κλάσμα. Χρήσατε μισό κλάσμα. Διαφωνώ με αυτό που λες. Θα συμφωνούμε. Αλλά θα υπερασπιστώ. Το δικαίωμά σου να το λες. Σωστό. Αυτό μαζί. Τι επίσης υπόθηκε για την ελευθερία. Πού ξεκινάει και σταματάει η ελευθερία. Ο γαλλικός διαφωτισμός. Όχι στην τέχνη. Όχι στην τέχνη. Είχε αλλά. Είχε αλλά όχι στην τέχνη. Αγόρι μου, δεν θα κάνω κουμάντο εγώ στο τι είπε ότι η ελευθερία του καθενός ναι. Σταματάει εκεί που ξεκινάει του άλλου. Ναι, δεν είναι για την τέχνη αυτό. Γιατί λοιπόν το ένα του γαλλικού διαφωτισμού το προβάλλετε και το άλλο του γαλλικού διαφωτισμού δεν το υπολογίζετε. Κάνεις λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι σημαίνει, πού σταματάει η ελευθερία αυτονών που αντιδρούν. Πού σταματάει η ελευθερία, για πες μου. Πού σταματάει η ελευθερία. Περίμενε λίγο, να σου ρωτήσω κάτι. Και ναι. Γιατί βάζετε το αλλά τώρα εδώ.
Ποιο άλλα ρε Χρήστα. Είπε, γιατί όχι στην τέχνη. Ελευθερία, αλλά όχι στην τέχνη. Κώστα. Η ελευθερία του άλλου. Πού θύχθηκε η ελευθερία στην τέχνη. Για τα είπες όλα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ποια είναι, να την ξαναπούμε. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Απλά εσύ αναφέρθηκες στο πρώτο σκέλος μόνο. Ναι, ποια είναι. Η Ελλάδα ποιες είναι οι δύο μεγάλες ήττες που υπέστη κοινωνικοπολιτικά. Είχαμε τους Τούρκους 400 χρόνια εδώ. Σωστά. Και χάσαμε τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Σωστά. Γίναμε σαν κι αυτούς. Ναι. 500 στη Μακεδονία. Γιατί όταν λέμε 4-4 είναι κάτω, η παλιά Ελλάδα. Για αυτό τώρα δώσαμε το όνομα. Και επί Χούντας, τι χάσαμε. Στην επταετία τι χάσαμε. Τι χάσαμε. Μάη του 68. Τον Μάη του 68. Μπράβο. Μα, ωραία. Εμένα με όταν οι άλλοι είχαν σύνθημα το φαντασία στην εξουσία και βγαίνουν στους δρόμους, εδώ πέρα οι Rolling Stones είπανε 1,5 τραγούδι και φάγανε ξύλο για το satisfaction. Από τον βλάχο τον Έλληνα τον αστυνομικό. Το satisfaction λένε ρε. Και τώρα λοιπόν, επειδή τα χάσαμε όλα αυτά, βγάζουμε τα αποθυμένα μας. Γιατί υπάρχει πλήρη. Βγάζουμε τα αποθυμένα μας. Είσαι υπερβολικός. Εγώ είμαι υπερβολικός. Δεν βγαίνει πουθενά. Πάλι καρύ, ήρθα εγώ στο σπίτι σου με τον Ζόρι Παναγιώτη ή πήγα στο Χρήστα στο σπίτι με τα παιδιά του να πω Rotten Christ. Κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι όλων που τους κάνεις διαφήμιση εδώ και μια εβδομάδα. Σε μένα δεν έχει μπει στο σπίτι ποτέ. Μπαίνει στο σπίτι όλων γιατί έχει μικρόφωνο. Ποιο? Σε όλων το σπίτι μπαίνει. Εσύ δίπλα που διαφωνείς. Τι να λέω. Γιατί είπαμε κάτι άλλο. Γιατί τον είπαμε να μην ξαναπεί. Τον είπαμε να μην μιλήσει. Σου είπα να μην μιλήσει. Δεν ξαναμιλά. Σου είπα να μην μιλήσει. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Σου είπα να μην το πει. Μα τι αν του λε. Δεν έχει παίξει ποτέ κομμάτι. Συγγνώμη, έχετε μπερδευτεί. Έχετε μπερδευτεί το γεγονό. Έχετε μπερδευτεί λίγο. Έχετε μπερδευτεί. Του είπα να μην ξαναμιλήσει. Του το απαγόρευσα. Σε έπιασα απ' έξω και σου είπα μην το ξαναπεί. Δεν μπορώ όμω να εκφράσω τη διαφορετική μου άποψη. Ναι! Αλλά αυτό! Ναι! Συμφωνώ! Αυτό σταματάω εκεί! Γιατί κάνω κάτι άλλο! Όχι, όχι, θα σε έπιασα και σου είπα, Μάριε, μην ξαναπεί για αυτού! Σου είπα ποτέ, ρε φίλε, έτσι! Σου είπα, μην λε για τον Τσίπρα! Σου είπα τίποτα! Εκφράζω διαφορετική άποψη! Γιατί το περνά, λε και είναι κάποια απαγόρευση! Για τον Τσίπρα που λέει και όλα, εντάξει. Παιδιά, δεν το περνάω εγώ! Μα αυτό λέτε! Κόστα, αυτή τη στιγμή. Θα περιμένει κάποια δεκαετία ακόμα να τα πούμε. Αυτή τη στιγμή, όμως μιλάτε. Λες και κάποιος σας το έχει απαγορεύσει. Όχι, ρε φίλε. Εγώ εκφράζω την διαφορετική άποψη και ξέρεις. Υπάρχει πρόβλημα. Στην τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη. Στην τέταρτη, νομίζω τέταρτη. Δεν ισχύει, σου είπε ο άλλος αυτό. Είναι ψέματα, σου είπε. Δεν είναι παραμύθι. Ψέματα είναι αυτό. Τα παιδιά του Σουίνγκ την ξέρει την υπόθεση. Τενιάρα. Ναι, το ξέρουμε. Είναι πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Είναι ναι, πραγματικότητα που τους κυνηγούσαν οι νέοι. Οι Ναζί. Είναι οι Ναζί των ΕΣΕΣ. Είναι ωραία των ΕΣΕΣ, έτσι. Οι Ναζί, ρε φίλε. Γιατί τραγουδούσαν κάτι που θεωρούσαν αυτοί ότι απαράδεκτο δεν πρέπει να τραγουδιέται. Ναι. Τέλος πάντων, για να τελειώνω, είδατε, Παναγιώτη, είδες το κορεό Μίλαν Ίντερ. Δεν το είδα, για πες μου. Εκπληκτικό. Ναι. Δεν το είδα. Μαντιάμολη Αλινφέρνο. Έχει το Hellboy. Ναι. Τεράστιο. Και με το χέρι του το δεξί το ξέρεις το περίεργο σπάει μερικά κρανία νερατζούρι νεκροκεφαλές με νερατζούρι κασκόλ. Αλλά το περίεργο είναι ότι παραδίπλα υπάρχει πανό για τον φίλο της Ίντερ που έχει σκοτωθεί με την Νάπολη. Και λέει δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε, είσαι ένας ούλτρα, θα είμαστε πάντα μαζί σου. Φίλε, μεγάλο πλήγμα για τον οπαδισμό πανευρωπαϊκός. Το γεγονός ότι σταμάτησε να βγαίνει το σούπερ τύφο το περιοδικό. Έπαιρνες καθόλου. Εντάξει, το έβλεπα από φίλους. Και σε αυτά, φίλε, μόνο Ιταλοί. Κορεό, μόνο Ιταλοί. Το κορεό είναι εκπληκτικό. Τα κάνουν 30 χρόνια τα κάνουν έτσι. Και μιλάμε για ένα ντέρμπι τώρα που παλιά απασχολούσε όλο τον κόσμο, όχι την Ευρώπη, έτσι. Μιλάν Ίντερ και τώρα έχει χάσει κάθε γλυκό. Ναι, τώρα έχει πάρει. Ναι. Εδώ δεν βλέπεις, δε Κώστα, τώρα. Εγώ περίμενα πώς και πώς τα Ρώμα Λάτσιο με ατμόσφαιρα συγκλονιστική και πλέον δεν γεμίζει στο Ρώμα Λάτσιο το Ολύμπιο. Να βάλω quiz. Σε αυτό που βάλα εγώ, το ξέρεις την απάντηση. Όχι. Εντάξει, θα την ακούσεις μετά. Θα βάλω quiz παίκτης της Ίντερ, πρώην της Ρεάλ. Κάτσε, εν ενεργεία παίκτης της Ίντερ. Όχι, 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 παλιός, δεκαετία του 90. Α, ωραία. Πρώην της Ρεάλ, ναι. Έχασε το νούμερό του από έναν superstar που ήρθε στην Ίντερ. Και αντί για αυτό, έχασε το νούμερο στη φανέλα, έβαλε ανάμεσα, πήρε ένα διψήφιο αριθμό στη φανέλα και ανάμεσα στα ψηφία έβαλε ένα πρόθεμα. Δεν το ξέρω. Μα την Παναγία, κάτι πάει να μου πει. Ναι. Στην Ίντερ, ε. Στην Ίντερ. Από τη Ρεάλ πήγε στην Ίντερ. Από Ρεάλ πήγε στην Ίντερ. Ήρθε superstar στην Ίντερ. Ο Ρονάλντο, λοιπόν. Ρονάλντο, ναι. Ρονάλντο. Και έχασε το νούμερό του γιατί το απέτυχε ο Ρονάλντο. Ναι. Και έβαλε στην μπλούζα του διψήφιο αριθμό. Ναι. Που η πρόσθεση, το άρθισμα των δύο αριθμών βγαίνει το πρώην νούμερο που είχε. Ναι. Ωραίο quiz. Ωραίο quiz. Ωραίο. Εφιαλτικό quiz. Ωραίο. Καλή ωραίο. Συνέχεια. Τσάω, σώτο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σωτηρή,
Θέλω σήμερα να ακούσει τουλάχιστον μισή ώρα Rotten Christ από μένα. Ποια άποψη του Ιωμή 4 προσβάλλει που λέει ότι. Είναι Ιωμή. Λέει ο 370. Ναι. Επειδή και εμένα με προσβάλλουν οι απόψεις του Χρύσανθου. Ποια δηλαδή. Σταματάω να ακούω την. Ανοίγει εισαγωγικά. Τρόικα στην εποχή του Μεσαίωνα. Χορτάσαμε ελευθερία, καληνύχτα. Αϊόμι, Αϊόμι 4. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Επειδή είναι ΠΑΟΚ, που έχει nickname το παρατσούκλι του κιθαρίστα των Black Sabbath. Θεωρεί ότι όντως η Τρόικα είναι Τρόικα στην εποχή του Μεσαίωνα. Με σένα παρόν να λες ό,τι γουστάρεις και πες μου μια φορά που σου απαγόρευσα εγώ να πεις κάτι. Νομίζω το βρήκε ο Δημήτρης Ολίντς. Το βρήκε. Ποιο? Ναι, το βρήκε τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, ναι. Μην τον αδικείτε, ρε παιδιά, για τον Χρυσάνθο. Εντάξει. Είναι ο Ζαμοράς. Να καταλάβω τι είναι. Όχι, να σου πω που διαφωνούμε, άκου να σου πω κάτι. Διαφωνώ με τους ανθρώπους αυτούς που στο όνομα της ελευθερίας λειτουργούν φασιστικά. Και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα. 8.000 φορές τα έχουμε ακούσει αυτά. Αυτό είναι κλισέ που λες. 8.000 φορές τα έχουμε ακούσει. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Απλά το λες για να γίνει τώρα. Όχι, ρε φίλε, διαφωνώ με το όνομά του. Αυτό σου λέω. Δεν μ' αρέσει. Α, ωραία! Δεν είπα όμως ούτε πάτε να μην του ακούσετε, ούτε προέτρεψα κανένα να μην πάει, ούτε σου λέω ότι εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το όνομά του. Το θεωρώ προσβολή. Το εκφράζω και σταματάω εκεί. Θεός Γιώργος Ιταλός. Ναι. Το βρήκαν δύο άτομα, το quiz του Κώστα. Α. Ο Δημήτρης, ο Ηρακλειδέας, ο Leeds United και ο Γιώργος Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Juventus και της Milan, συγγνώμη, και της Newcastle. Ζαμοράνο. Εγώ όμως στο μυαλό μου είχα Ισπανό, γιατί είπε Ισπανό. Δεν είπε Ισπανό. Δεν είπε Ισπανό. Δεν είπε Ισπανό. Καθόλου. Μπορεί στο μυαλό μου να όχι, καθόλου δεν είπε Ισπανό. Καθόλου. Αντιράλη στην Ίντερ. Ναι. Είπα αντιράλη στην Ίντερ, δεν είπε Ισπανό. Ζαμοράνο. Με τη διαφορά ότι ο Γιώργος. Το μικρό. Ο Γιώργος ο Ιταλός. Ιβάν. Ιβάν Ζαμοράνο, ναι. Ιβάν, ε. Νομίζω. Ναι. Ιβάν Ζαμοράνο. Καλημερίζουμε Χρήστο και όσοι έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Μπορεί να έχει διαφήμιση η Ιντερ εκείνη τη σεζόν. Τα λεφτά όλα είναι στον Γιώργο τον Ιταλό Ζαμοράνο. Το έχουμε ξαναβάλει αυτό πριν περίπου 5 χρόνια. Ναι. Με ποιαν Ελληνίδα αθλήτρια είναι ολόιδιος ο Ιβάν Ζαμοράνο. Με ποιαν Ελληνίδα αθλήτρια είναι ολόιδιος. Πρώην αθλήτρια. Και αυτός πρώην ποδοσφαιριστής, πρώην αθλήτρια, Ελληνίδα. Ίδιοι, πραγματικά. Όταν τους έβλεπα νόμιζα ότι είναι χαμένα αδέρφια. Ιβάν Ζαμοράνο με πρώην αθλήτρια του Στίβου, Ελληνίδα. Έτσι, Ελληνίδα. Ένα εισιτήριο για το Άρης ΠΑΟΚ πραγματικά θλίβομαι. Δεν έχει συμμετοχή. Για το ότι έχουμε μόνο δύο συμμετοχές. Άρης ΠΑΟΚ Καλαθόσφαιρα. Δεν Σάββατο. Έχει τέτοιο ρε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Κάτσε, γιατί το λες αυτό. Δεν έχει. Σάββατο. Έχει ξενερώσει ο Αργιανός πάρα πολύ. Ναι, Σάββατο 6 η ώρα στο Νικ Γκάλης. Γεμάτο θα είναι πάλι. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά εντάξει. Γιατί εγώ θυμάμαι και κάτι Άρης. Καλά, μπορεί να επειδή είναι και Τετάρτη. Άρης Χολαργό, θυμάσαι, ερχόντουσαν, ρε. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, ποιο τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου διασκεύαζαν ως σύνθημα απαράδεκτο, κατακριτέο, εμετικό. Έτσι. Γιατί όπως λέμε για Rotten Christ, να πούμε γιατί κάνουν οι Αριανοί και οι Παοξίδες. Οι μεν Αριανοί για τους Παοξίδες. Πάντως να σου πω κάτι, οι Rotten Christ. Τόση διαφήμιση πρέπει τουλάχιστον 2.000 να μας στείλουν. Και η διαφήμιση το λένε και οι Αμερικάνοι που λέει και ο Μάριος. Black commercial is the best commercial. Ο κύριος υπεύθυνος για τη διαφήμιση του είμαι εγώ. Τι είχε πει ο Γκούντι Άλεν. Τι είχε πει ο Γκούντι Άλεν. Του λέει ένας δημοσιογράφος, κύριε Άλεν, μάθατε λέει χθες, τότε εποχές ούτε site τίποτα. Μόνο εφημερίδες και περιοδικά. Λέει οι New York Times σας συκοφάντησαν, σας δυσφήμισαν. Λέει το κάναν αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μακάρι κάθε πρωί να σηκώνουμε και να με συκοφατούν. Για να γίνουμε πιο γνωστό. Μεγάλο κουτιάλ. Ολοκλήρωσε το quiz. Έτσι. Ολοκλήρωσε. Ποιο λοιπόν τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου, κανονικά πρέπει να μα πείτε το τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου. Έλα, αλλά λέτε το σύνθημα δεκτών. Έτσι. Διασκεύασαν οι μεν για του δε. Παραμονές του Άρης ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ Άρης. Το έπαθλο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Καλημερίζουμε και ευχαριστούμε, Αντώνη. The Master of Forces, Δημητριάδη. Καλημερίζουμε και ευχαριστούμε τον Βυθό που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι, μια Βυθό. Με 4 ευρουλάκια, τζάμπα πράγμα δηλαδή, 2 μεζεδάκια και ένα τσιπουράκι. Αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-23-76. Έχουμε όμως και ψητοπολείο μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσέρες σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ για μέτρητες επιλογές ακόμα για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Τευρούπολη, που είναι Μαρία, πίσω ακριβώς. Ναι, πίσω ακριβώς. Δίπλα από τον Bad Habit. Τηλέφωνο
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Φίλε, έτσι και ξαναπιες κούτρα εκεί. Δεν έχω πάει, ρε φίλε. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Έχεις πάρει σίγουρα. Δεν μας αγαπάει. Μας αγαπάει, ρε φίλε. 500 ευρώ κάνει αυτό. Μας αγαπάει. Ένα πενταράκι παίρνει. 100%. Ένα πενταράκι. Κούτρα ποτά. Ένα πενταράκι. Αν κάνει. Κούτρα ποτά σίγουρα. Σίγουρα 100%. Τώρα τι έβγαλε. Έβγαλε όσα όχι, θα πιει. Άκου λίγο, Νίκο, Νίκο, πάνε, φύγε εκεί από το μπες στο ψητό. Άκου, πάνε εκεί κοντά και ζήτα του τα μισά λεφτά τη διαφήμιση, φίλε. Λέει, ξέρεις τι έκανε τώρα. Έβγαλε κούτρα όσα θα πιει στο σουμπούντο. Σου λέει, κάτσε από αυτό το τραπέζι. Είμαι με τους δυο κούτρες. Είμαι με τους δυο κούτρες. Απορριγμένος. Μιλάς για το μαγαζί που δεν μου έβγαλε προχθές. Φέρνει σε 30 άτομα γύρω-γύρω καφέ. Έχουν όλοι δύο κουλουράκια. Έρχεται και σημαίνει ο καφές. Τίποτα. Λέω, παιδιά, κουλουράκι μπορώ να έχω. Βέβαια, αν και στον ελληνικό δεν δίνουμε. Έτσι, μπράβο. Τι ρατσισμός είναι αυτός, δεν παιδιά. Άκου λίγο, άκου λίγο. Το είπε όλα πριν. Τι είπε ο Γκούντι Άλεν για το New York Times. Αυτό εφαρμόζει και με το Σουμπούτεο. Τους ξεφωνίζει και τους λέει, άσε να ακούγεται το όνομα. Δώσε εσύ την κούτρα τον καφέ τον ελληνικό. Που δεν πλήρωσα ποτέ τον κούτρα τον ελληνικό. Αυτό που θέλω να του πούν είναι κουλουράκι βγάζουμε σε αυτούς που πληρώνουν, όχι στους κούτρες. Break. Find the right or find the wrong. Παιδιά, το κόλλημα του δεκαημέρου είναι αυτό το κομμάτι. Θα μπούμε και αύριο με το καλό έτσι. Τεράστιο κομμάτι από τους White Lies. Πραγματικά τεράστιο κομμάτι. Απίστευτο. Από αυτά που κολλάς με την πρώτη. Δηλαδή θυμάμαι, κόλλησα από την εισαγωγή με την πρώτη που το άκουσα. Τεράστιο κομμάτι, το Tokyo. Λοιπόν. Γραμμές ανοιχτές, έχουμε κάποια μηνυματάκια εκ των οποίων υπάρχει και ένα αραβούργημα ή και δύο αραβουργήματα, αν δεν κάνω λάθος. Τρέχουν οι δύο διαγωνισμοί, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ώρα στο Λίκον Εξπρές. Αρκεί να απαντήσεις το τραγούδι, ποιο είναι το τραγούδι Φίλιππου Νικολάου, το οποίο διασκεύαζαν οι οπαδοί του Άρης και του ΠΑΟΚ παραμονές των αγώνων στο Παλέντε Σπορ, Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, και φυσικά δίνουμε ένα εισιτήριο για το Άρης ΠΑΟΚ. Σάββατο 6 η ώρα, FM και ενώνομα τεπώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54526. Πραγματικό αραβούργημα με τεράστια αλήθεια από τον 472, τον κορυφαίο μουσικό SMSA στην Ευρώπη. Η Rotten Christ, πέρα από ένα εκπληκτικό κομμάτι, σε συνεργασία με την Διαμάντα Γκαλάς που μιλάει για τη σφαγή της Μύρνης, αναφέρθηκα χθες αυτό, πραγματικά τεράστιο κομμάτι, έπος, δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό σαν μπάντα. Δεν έχει όμως κανείς δικαίωμα να τους απαγορεύει να παίξουν. Ειδικά το Παπαδαριό. Αν απαγορεύαμε τις λειτουργίες στην εκκλησία κάθε φορά που υπήρχε εκκλησιαστικό σκάνδαλο, θα είχαμε ακόμη το Δωδεκάθεο. Και ένα μήνυμα του 224 με το οποίο δεν θα διαφωνήσω, αλλά όμως φτάνει στις ακτές του να την απαγορεύει αν κάνεις λάθος προσέγγιση στο μήνυμά σου 224, ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σου, λέει, έχει διαφορά η τέχνη που απεικονίζει την πραγματικότητα και τα εισαγωγικά κακά της κοινωνίας με σκοπό να τα κριτικάρει και να τα διορθώσει από την τέχνη που τα απεικονίζει για να τα εκθιάσει. Η μία τέχνη βοηθά την κοινωνία να γίνει καλύτερη, η άλλη έστω και άθελά της την χαντακώνει. Εκεί πέρα κόβεται, αν δεν, επειδή δεν, βάζει, δεν υπάρχει τελεία, αν υπάρχει συνέχεια στείλ την. Δεν σου τρώω τίποτα, κλείνει εκεί. Η άλλη, έστω και άθελά της, τη χαντακώνει. Ναι, μου το είπε. Έστειλε στο Viber, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, Ιβάν Ζαμοράνο, ολόιδιος με Ελληνίδα, πρώην αθλήτρια του Στίβου. Ποια είναι? Απίστευτο look-alike quiz από Γιώργο Ιταλό. Πραγματικά χαμένα δίδυμα αδέρφια. Ιβάν Ζαμοράνο με Ελληνίδα αθλήτρια. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Καλημέρα, κύριε Βασίλη, ο παδός του Ηρακλέους. Πάμε, κύριε Βασίλη. Για την ευρωλαγνία. Για την ευρωλαγνία. Ναι. Δεν πιάνω που κολλάει καθόλου, νομίζω θα διαφωνήσω μαζί σας. Για την αναγέννηση και για τον γαλλικό διαφωτισμό. Α, άλλο, άλλο. Άλλο ευρωλαγνία και άλλο ότι τον χάσαμε. Ως Έλληνες χάσαμε. Μιλάμε, αν χάσαμε είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο, θα το πούμε αμέσως. Και εισαγωγικά γίναμε Τούρκοι. Λοιπόν. Μέχρι αρχές του δεκαετίας του 90, σε ελληνικά καφενεία υπήρχαν ταμπέλες στον τοίχο «Μην πτύετε εις το πάτωμα. Καλημέρα Τουρκία». Σας ακούμε. Γιατί στην Ευρώπη το κάνεις αυτό? Καταλάβατε τι λέω, κύριε Βασίλη, είστε καλά σήμερα.
Κατάλαβε τι εννοείς. Χάσαμε τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και με τη Χούντα χάσαμε τον Μάη του 68. Πέφτοντας στο Βυζάντιο, όλη η αιτία που αναγεννήθηκε η Ευρώπη ήταν οι δάσκαλοι που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη και από την Κωνσταντινούπολη. Συμφωνώ. Πλήθο γεμιστό, Χρυσολοράς και να μην αναφέρουμε και μεγαλύτερο. Πλήθο γεμιστό, αγαπημένο από πίσω. Λοιπόν, κατά δεύτερον, ο γαλλικό διαφωτισμό, ο περίφημο. Ναι. Τι επακόλουθο είχε. Ο γαλλικό διαφωτισμό, τι επακόλουθο ναι, είχε. Μετά την πτώση τη Βαστήλη, των κακών Λουδοβίκων και ούτω καθεξή. Ναι, τι θες να πεις, τι ότι πήγε στο αίμα από τις σκυλοτίνες σε Ευρώπη. Αυτός ήταν ο διαφωτισμός. Ότι γέννησε τον Ναπολέοντα. Χτύπησε την Τσαρική Ρουσία. Χτύπησε την υπόλοιπη Ευρώπη να καταλάβει. Χτύπησε τους Άραβες και γκρέμισε το μισό πρόσωπο της Σφίγγας. Καλά, αυτός τώρα, ήταν ο πολιτισμός. Σκοταδιστή σας λαμή. Καλά, ξέρεις τι μου λες τώρα, κύριε Βασίλη. Τι μου λέτε. Τι μου λέτε, τι μας λες, τι μας λες. Μην τον πας στον Ενικό τώρα. Ενικό, στον Ενικό μιλάμε. Ναι, ακούω, ακούω. Όλα είναι κύκλος, κάτι έρχεται μετά. Α, κάτι έρχεται μετά. Ε, φυσικά. Και για το... Από την αρχαία Ελλάδα τι ήρθε μετά. Αρχαία Ελλάδα, Δημοκρατία, μετά τι ήρθε. Έχει δίκιο τώρα. Όλα είναι κύκλος. Μετά την αρχαία Ελλάδα, Μάρια ήρθε ο Χριστός. Μπράβο. Άρα τι ήρθε. Το Βυζάντιο τι είναι που το επενεί, το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο τι είναι? Το Βυζάντιο ήταν μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Ναι. Η οποία στήθηκε ελαίου Θεού. Μπράβο. Γι' αυτό και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ψηλός. Κοιτάς γύρω γύρω στην Αθήνα και τι βλέπεις? Ανοίγει το μυαλό σου, αρχαία Ελλάδα. Κοιτάς Θεσσαλονίκη και τι βλέπεις? Βυζάντιο. Παροπίδες. Παροπίδες. Έτσι ήτανε. Στο Βυζάντιο, Μάριο, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ισχύει μέχρι σήμερα έγινε το περίφημο διάταγμα του Μιλιβιολάνου περί ανεξαρτησίας. Κύριε Βασιλή, χάνετε! Έτσι. Χάνετε! Είδατε εσείς σε καμία σύνοδο... Είναι καθολικά αποδεκτό από όλους τους ιστορικούς και καθολικά κοινωνικούς μελετητές. Δεν δεχόμαστε, μόνο Ορθόδοξοι. Η τουρκοκρατία στην Ελλάδα, αυτοί οι τέσσερις αιώνες και οι πέντε στη Βόρεια Ελλάδα, μας χάσανε. Μας έκαναν να χάσουμε τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Για να σου το εξηγήσω γιατί. Έτσι, όταν χτύπησε ο Μοροζίνης στην Αθήνα, ναι, και γκρέμισε τη μισή Ακρόπολη επειδή ανακαλύψαν ότι μέσα στους δακτυλίους υπήρχε μολύβι και έπρεπε να το πάρουν για τις μπάλες, τα κανόνια. Ωραίο, και, ναι, για ναι, τα ναι, και για τα φυσικλίκια τους. Κατέβηκε ο Ανδρούσος, ναι, πεινασμένος και του έδωσε μπαροτόβουλο για να μην γκρεμάνε τις κολόνες. Έτσι. Ωραία, μπράβο και. Και όταν έγινε βουλευτής ο Κολοκοτρώνης λίγο πριν το θάνατό του και μάζεψε το λύκειο των Ελλήνων και των Ελληνίδων στην Ακρόπολη, τους μίλησε πέρα για τον Χριστό και την Παναγιά ότι για τούτα εδώ τα μάρμαρα που μας μάθανε οι παππούδες μας παλέψαμε. Ωραία, μπράβο, ωραία. Και υπάρχει αυτή. Ωραίο, ναι, ωραίο. Από εκεί και πέρα, ναι, να προσέξετε ότι όλοι αυτοί που μας περιτριγυρίζουν, άσπρη, μαύρη, κόκκινη, πορτοκαλί, θέλουν την Ελλάδα απλά χωρίς Έλληνες. Μάλιστα. Για να ιδιοποιηθούν τα πάντα. Ωραία. Έγινε. Αυτά. Ωραία. Την καλημέρα μου και καλή καλά συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μήνυμα του 387. Ο 763 το βρίσκει και είναι ο πρώτος που επιτέλους στέλνει και όνομα και επώνυμο, μάλλον λάθος, ο δεύτερος με όνομα και επώνυμο για το τραγούδι του Φίλιππα Νικολάου. Ο 387 λέει, ως άθεος προσβάλλομαι από το Should I Call You Jesus της Billy Myers. Μάριε, βάλε να το ακούσουμε, εγώ δεν έχω κόμπλεξ. Φανταστικό μήνυμα. Το ένα μόνο που... Τα είπες όλα. Γιατί προσβάλλεσαι, τι λέει. Τα είπες όλα. Όσοι λέει, ως άθεος, ναι, προσβάλλομαι. Γιατί από ένα τραγούδι που λέει, θα μπορούσα να καλέσω τον Ιησού. Δεν βρίζει τη δική σου, τα δικά σου πιστεύω, φίλε. Καταλαβαίνεις πώς το λέει, παιδί, τα δικά του. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι να λες Ήρα ολέ και το ίδιο είναι να λες Ήρα ολέ με το ΠΑΟΚ. Όχι. Άρα τι το συγκρίνεις. Όχι, όχι. Αλλά τον αποθεώνεις επειδή είναι κοντά σε σένα αυτόν. Όχι. Δεν είναι το ίδιο, φίλε. Στέλνει πολύ έξυπνα, πολύ έξυπνα. Όχι, καθόλου έξυπνα. Τον αντίποδα. Όχι, δεν σου είναι. Λέει, εγώ είμαι άθεος. Προσβάλλομαι. Να λέει ο Παναγιώτης, βάλε το κομμάτι. Αχ, Θεέ μου, σ' αγαπώ. Το ΠΑΟΚ ολέ με το Άρης ολέ. Μα λέει το ΠΑΟΚ είναι το ίδιο. Μα δεν το ίδιο. Άρα το ίδιο είναι το Άρης ολέ, το ΠΑΟΚ ολέ. Το ίδιο είναι με το Άγιο και με το Άρης. Mm. Αυτό είναι το ίδιο. Εσύ λες τον ύμνο που κάνει ένας το δικό του, πιστεύω ότι είναι αρνητικό για τον άλλον. Κατάλαβες όμως τι λέει. Should I call you Jesus?
Εντάξει, διαφορά. Ναι, έχει είδηση. Παιδιά, όποιο θέλει, καλή. Μπορούμε ακόμη έναν, ναι. Ακόμη έναν, όχι παραπάνω. Ένα τηλέφωνο ακόμη μπορούμε. Έτσι για 2-2,5 λεπτά. Πάμε μουσικούλα λιγάκι. Πέρασε το κουκουτομήμα του 24, το διάβασε, Μάρια. Μπράβο, ρε Λεταράδε. Το διάβασα. Α, το διάβασα πριν, εντάξει. Το αναλύω δύο φορέ όμω το είπαμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε στου νικητέ σιγά-σιγά. Για τον Άρη έστειλαν δύο. Δίναμε ένα εισιτήριο. Νικητή είναι ο φίλο ο 554 Παναγιώτη Σαχίνη. Θα επικοινωνήσει μαζί σου Παναγιώτη Μαριλίζη σε λίγο για το πώ θα προμηθήσει το εισιτήριο του Άρεο. Το διάβασα κανένα, το διαβάσουμε πριν. Για τα επίση τα εκκλησιαστικά, πώ τα λένε. Που γράφει ο άλλο που είπε, έλειπα έξω. Όχι, πέρα, εδώ ήσουν. Το διάβασα, εδώ ήσουν. Η Rotting Christ. Δεν είμαι μέσα, ρε φίλε. Ωραία, ξανά. Δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσει. Εγώ σου λέω απλά για το κλειστικό σκάφο. Καταρχήν, να ξέρετε ότι έχω τεράστια. Έχω πολύ κακή άποψη γενικά για του παπάδε. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό που είναι εκπρόσωπο υποτίθεται. Εγώ δεν Θεού, έχω. Εγώ έχω. Με του κακού. Με του κακού έχω. Άκουσε με λίγο. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν και πολύ καλοί ιερεί. Και έχω γνωρίσει και καλού ιερεί. Φυσικά. Υπάρχει μια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δυστυχώς, το οποίο εκμεταλλεύεται τα ράσα του. Και είναι το κακό πρόσωπο της, της Εκκλησίας. Γενικότερα δηλαδή, ακόμα και αν πιστεύεις, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που σε έχουν κάνει να τους αντιμετωπίσεις με απέχθεια. Τώρα, τα σκάνδαλα και ακόμα χειρότερα φύλλα, αυτά που έχουν γίνει κατά καιρούς από την Καθολική Εκκλησία, που βγαίνουν σιγά σιγά με βιασμούς, παιδάκια κτλ. Μα αυτοί όμως οι άνθρωποι στην ουσία του πράγματος, αυτοί δηλαδή οι εντός εισαγωγών ιερείς που βίαζαν παιδάκια. Δεν είναι εκπρόσωποι του Θεού στην ουσία του πράγματος. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάντως επίσημα είναι. Ναι, ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είναι όμως... αν εγώ είμαι τώρα αξιωματικός της αστυνομίας και κλέβω εγώ ίδιος, είμαι αξιωματικός της αστυνομίας. Είναι άνθρωποι όμως που εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν τη θέση τους και κάνανε πράγματα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από την ουσία αυτού που διδάσκει ο Χριστός. Ναι. Ή οποιοδήποτε άλλος. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία του θέματος λοιπόν, εγώ δεν διαφωνώ με τους. Δεν τους ξέρω καν τους, τη μουσική τους ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εγώ σου είπα ότι στη δική μου την αισθητική με προσβάλλουν. Δεν είπα όμως ούτε να μην παίζουν τη μουσική τους, ούτε να μην κάνουν οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα, θα ήθελα να έχουν ένα διαφορετικό όνομα. Στα κομμάτια μου άρεξες καθόλου από κομμάτια που έχουν στίχους κτλ. Ούτε έχω ασχοληθεί πάρα πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ναι, γιατί. Δηλαδή, όχι, ρε, όχι, όχι. Στα κομμάτια όχι, λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν λέγανε. Και είναι και φανταστικά παιδιά. Αν βρίζουνε είναι... την Αμερική και την Αγγλία στα κομμάτια, δεν θα τρελώσουν. Με παιδιά. Υπάρχουν μπάντες βρετανικές, ας πούμε, που κράζουν την Αμερικανική λοιπόν, πολιτική. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος. Δεν. Υπάρχει ο τρόπος να ξεφωνήσει ο Μάριος το συγκεκριμένο συγκρότημα. Έχω κανονίσει. Τώρα έξω, αυτό έκανα. Έχω κανονίσει. Βάλτε το κομμάτι του Νικολάου. Με τους Rotting Christ. Έτσι λέγονται. Rotting ναι, Rotting Christ. Ναι. Έχω κανονίσει. Θα είναι. Εδώ, στούντιο. Live. Όπα, στο Λίμπερο. Live, όχι. Ναι. Εδώ λίγο πιο δίπλα. Ναι. Βερίας 53. Στον σύνδεσμο της Liverpool. Στον τελικό του Champions League με τη μεγάλη Liverpoolάρα. Θα παίξουν το You Never Walk Alone. Και μετά θα τους φέρω εδώ πέρα. Να δω τι θα λες στα πλαίσια της τέχνης. Εδώ, Rotting Christ, You Never Walk Alone. Να δω τι τέχνη θα έχουμε εκείνη τη μέρα. Δεν θα είμαι εγώ εδώ πέρα. Α, έτσι, μπράβο. Είσαι φραπών, Μάρια. Όχι, θα με φέρεις με το ζόρι. Δεν θα είμαι εγώ εδώ. Δεν θα είμαι εγώ εδώ. Φασισμός! Παλικάρι, δεν θα είμαι εγώ εδώ πέρα. Με το ζόρι, με φέρεις. Επίσης, στα πλαίσια της ανεξιθρησκείας, και επειδή η τέχνη δεν έχει σύνορα, καθιερώνω κομμάτι intro της εκπομπής, το You Never Walk Alone. Α, intro. Κάθε μέρα στα πλαίσια της τέχνης. Τι Μαρία? Το κομμάτι που, με το οποίο είναι χαλή εκπομπή η Μπένη είναι κοινά αποδεκτό. Ναι. Από πού είναι? Βρίσκουμε κάτι που να είναι κοινά αποδεκτό. Να μην ενοχλείτε. Ωραία. Βάζω εγώ ένα κομμάτι που να βρίζει όλη μέρα τον Πάο. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Παναγιώτης. Αν είναι ο Παναγιώτης, είναι φλάκα. Άθε. Ναι. Μπερδεύεσαι. Με τι μπερδεύομαι? Δεν είπαμε να βρίζεις. Το You Never Walk Alone λέει είμαι πάντα δίπλα στη Liverpool. Γιατί? Ωραία. Να βάλω αυτό. Κάθε μέρα να μπαίνουμε, κάθε μέρα με κομμάτι του Ηρακλή. Θα το δεχθείς εσύ. Θα το δεχθείς. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Όχι, να μπαίνουμε. Δεν είναι σωστό. Να μπαίνουμε, αλλά να είναι με Αντώνη Ρέμο. Δεν θέλω εγώ. Νικητής γυαλιά ηλίου είναι ο 712. Ονοματεπώνυμο Κουπαράνης Αρσένης, ο 712, ο οποίος απάντησε. Πού έπαιζε ο Καπουράνης, πού έπαιζε? Ο Καπουράνης Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Πανιόνιο για Παναθηναϊκό. Πανιόνιο για Παναθηναϊκό. Αθηναϊκό μετά. Μπράβο. Μπράβο. Έλα ρε Μάρια. Μπράβο. Ο οποίος απάντησε στο quiz που βάλαμε για το σύνδεμα που φώναζαν οι παδί του Πάου, είτε του Πάου είτε του Άρη. Ποιο ήτανε? Έρα και να είχαμε τον Πάου, λέει να είχαμε. Έτοιμος ο κ. Ζαρέτης. Α, σάι.
Μεγάλο κομμάτι, μας βγάζει το συνθέτη, γιατί είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται στην ελληνική μουσική. Ποιος το έχει γράψει, μήπως ο ίδιος, γιατί... Μουσική στίχη του Φίλιππου Νικολάου, τεράστιο κομμάτι, λατρεμένος Φίλιππος, δώσε Χρήστο. Το χρήμα όπως λένε, δεν φέρνει ευτυχία. Τσάκι, τα βρήκαμε στο τέλος. Αυτό το παίξει ο Ρόντι Κράι. Ρε και να είχαμε, Μωάμετ λέει, να είχαμε. Βρέμπα η τρέλα, μα έλα που το θέλουμε, το άτιμο μα έλα. Το άτιμο μα έλα. Ρε και να είχαμε τον Άρη, να είχαμε. Να κερδίσουμε στον Πύργο για να κάνουμε. Χρήστο, και τους δύο να είχαμε. Και τους δύο. Εσείς, τι να έχετε εσείς. Να πω κάτι πολύ ωραίο που βεβαιώνει. Τέρμι έχει το Σάββατο. Με Ιωνικό. Πρώτο δεύτερο. Βρώμα είναι. Και 120 πόντου βάζω κάθε μάτσο. Ναι, ο Μαθάρα έχει. Παίζει ο Γιαννάκη. Και ο Λουκά, μαυροκεφαλή. Και ο 41. Και 21. 21. Το κορυφαίο γραφείο τύπου. Περίμενα. Ποιος... Α, η κόμη, μια έγινε. Όχι, η Χριστίνα, άλλη πήρα. Όχι, πάρα πάλι γυαλιά ηλίου που θα παραλέλω. Ναι. Γυαλιά ηλίου που πηγαίνει κατευθείαν σε κατάστημα. Α, περίμενε. Για γυαλιά ηλίου. Είχαμε 5 σωστές απαντήσεις. Ποιος είναι νικητής. Ο 7-12 Κουπαράνης Αρσένης. Αρσένης Κουπαράνης τελειώνει σε 7-12. Πηγαίνει κατευθείαν μετά τις 2 σήμερα. Μετά τις 2. Ή οποιαδήποτε άλλη μέρα. Σε... Εννοώ, και οποια άλλη μέρα εννοείται. Αλλά σήμερα μην πάει 12.30. Ναι. Μετά τις 2 σήμερα, διαστής. Σε ένα από τα 3 Opticon Express, λέμε 3, εξαιρείται του Μακεδονία Παλάς. Είτε δυτικά New Ευκάρπια, είτε τα 2 στο κέντρο. Απέτανε δικαστήρια και Παύλου Μελά 11 Downtown. Το κρίμα λέει να χαμέ και τη μιζέρια μας να δεις. Αύριο θα σας πω πώς έγραψε ο Φίλιππος Νικολάου, πώς εμπνεύστηκε για μένα. Το καλύτερο κομμάτι που έχει πει, το κορυφαίο. Μια καρδιά. Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα σου λέω. Τα χέρια σου μου. Το πήρε ο Ρέμος, το έκανε ο Ρέμος, βέβαια, το έφερε. Πρόσεχε λίγο. Καλά, ο Ρέμος πήρε το γεμμένο παγωτόρι. Και τον απαγόρευσε μετά, φίλε. Υπήρξε ένα CD live που το λέει ο Ρέμος, το Μια Καρδιά, και απαγορεύτηκε μετά το CD γιατί το πήρε χωρίς δικαιώματα. Ρωτάω, Χρήστο Τσαλτίδη, ποιον θα υποδηθεί στην επόμενη ταινία του ο υπέροχος ηθοποιός Χρήστος Λούλης. Τον Βαρουφάκη. Τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Τον Τζίπρα ξέφυγες, ο Μπουρδούμης, ο Αλέξανδρος. Είμαστε έτοιμοι. Μπουρδούμης, ο Αλέξανδρος. Ναι. Ο Αλέξανδρος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αύριο του θα σα το πούμε. Έτσι, πώς, του γιου του Γαβρά, νομίζω. Του Γαβρά, νομίζω. Λοιπόν, κλείνουμε για να αρχίσει η επόμενη εκπομπή. Τα καλά στην Αμερική τα φτιάχνουν με τα κλεμμένα λεφτά που παίρνουν από τις άλλες χώρες και φτιάχνουν για εκείνους τα καλά. Ανάπτυξη δηλαδή. Κλεμμένα πετρέλαια, πολύ όπλο σε χώρες που οδηγούνται σε πολέμους, αναγκαστικά φόροι τραπεζών, κουτουλουπού. Ωραίος, Αριανός είναι αυτός. Αμερική. Αριανός. Φιλέ, πρόσεξε, γιατί έρχεται ο κρίσος Ελληνοαμερικάνος τώρα και θα τα αλλάξεις εσύ. Θα αρχίσεις να λες για τα καλά της Αμερικής και εσύ σιγά. Γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος... Τα καλά της Αμερικής, φίλε, είναι ότι όταν βάζει κάποιος το μάτι, τον πιάνει όπως το Σαφίθι. Λοιπόν, καλά, εσύ γέλα, γι' αυτό γέλα, εντάξει. Θα έρθεις εδώ ένα πρωί, φίλε, και θα φύγεις όπως είσαι. Όπως είσαι, θα φύγεις. In God we trust. Θα είσαι εκεί πέρα έξω, θα είσαι εκεί έξω και θα κλαίγεσαι. Και σου λέω σε πάρω κουλουράκια, σε κεράσω, έλα. Θέλω να υποκληθώ, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πάλι σε μένα. Υποκλίνομαι σε Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος κράζει τον Γιάννη Φετφατζίδη για τη στάση του στον Άρη. Το είπα. Στη δικιά του κομπή, όχι στη δικιά μας. Ναι, ναι, φυσικά, τι θα δώσω έδαφος. Φυσικά. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν είναι εκπαιδευμένο το κοινό εδώ. Θα το εκπαιδεύσω σταδιακά. Κατάλαβες τι λέει, είναι, μας ακούν βλάκες εδώ. Μπράβο, παιδιά, όσοι ακούτε, μην ξανακούσετε. Όχι. Ζητάω συγγνώμη εγώ. Όχι, δεν μας ακούνε βλάκες. Ζητάω συγγνώμη. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει. Για τους Αριανούς το λέω. Μη εκπαιδευμένοι. Μη εκπαιδευμένοι Αριανοί. Και εγώ να πω μπράβο. Ο Χρήστος Τσαλτίδης όμως τα λέει. Να πω κι εγώ μπράβο. Δύο εκπομπές, δεν κάνει μία. Μπράβο. Και στο Γιάννη Φετφατζίδη που δεν είναι λαϊκιστής, δεν πουλάει λαϊκισμό. Και πηγαίνει και χειροκροτάει μόνο μπροστά σε κερκίδες που κάτι λένε στην καρδιά του. Γιάννη, να είσαι καλά. Είπε ο λαϊκιστής νούμερο 1 του ραδιοφώνου Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η μη λαϊκιστική εκπομπή. Φετφαράνη, γύρνα στο λιμάνι. Ωραίο, ωραίο, ελευθερία, τέχνη, ελευθερία. Ναι, ρε φίλε, οι κολλητοί του λιμανιού τα λένε αυτά. Γεια σας. Ποιοι οι κολλητοί του λιμανιού?